ήρθατε 100% καταπληκτικό φέτος κομπροχουπίκο καψούριδε! Εδώ είμαστε πουλάκια μου, εδώ είμαστε! Ελάτε και σήμερα πάμε για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπείο! Και αντιψυχοπαρακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια! Να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας, γενικότερα να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα! Έχω Χριστοκιώση, κυρίες και κύριοι, που την έχει τόση την διάθεση να προσφέρει! Την αυταπάρνηση, την ανιδιοτέλεια. Γενικότερα, ρε παιδί μου, μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ συναισθηματική αλλά και επαγγελματική ταυτόχρονα για να σταθεί όρθιος. Ένας κολοσσός, ένα υπόδειγμα της κονσόλας, αγόρι μου. Σε καλά, σε καλή κατάσταση! Και βέβαια είμαστε και εμείς εδώ. Κώστα Τσαρό στο μικρόφωνο, η Εφέντο Μουτσουνάρα μου. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 όπως κάνουμε τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Πάμε 19. Σπάγαμε τσατσάρες, δεν είχαμε κοιλιές, μαύρα μαλλιά, δε, πυκνά αυτά, χωρίς οικογένειες, να πούμε ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά, ούτε γυναίκες, τίποτα, είμαστε ρεμάλια της κοινωνίας, είμαστε να πούμε έτσι, έτσι, χήμα, χήμα, πώς το λένε, χήμα, χήμα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, στους συμμαθητές, από το 104ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας. Ένα είναι εκεί, κάτι Αλέκος Μοσχίδης, κάτι Σίμος Καραπετιάν, κάτι Βασίλης Κρούλης, κάτι Μινάς Κράντας. Σε όλα τα παιδιά από εκεί. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και φυσικά στην παλιοπαρέα. Καραμίτσος Θόδωρος. Σφίκας Στέφανος. Σούλιος Γρηγόρης. Νικολάου Αλέξανδρος. Θοδωρίδης Θεόδωρος. Και βέβαια, πρώτος απ' όλος, ο αρχηγός της παρέας. Νικηφορίδης Γαβρίλ. Έτσι, για να μην ξεχνάμε τα παιδιά. Μεγαλώσαμε μαζί. Από 15, από 16 χρονών είμαστε φίλοι και είμαστε 47. Μεγάλες στιγμές. Ελάτε πουλάκια μου, έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Θα πω πράγματα που ελπίζω να μην ενοχλήσουν και με περιμένει κανένα σε κανένα ξενοδοχείο. Εδώ Χίλτον δεν έχουμε βέβαια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ρε παιδί μου, σε επισκέπτονται. Είναι αυτά τα παιδιά που είναι χωρίς λαιμό κι όσοι. Είναι head και shoulders. Εγώ αν ήμουν head και shoulders στα Σαμπουάν, δηλαδή κεφάλι και όμοι, αυτό δεν σημαίνει. Head και shoulders. Θα πήρε, θα έλεγα, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ εσύ. Εμένα μιλάς. Εσένα μιλάω, παιδί μου. Έλα εδώ, έλα εδώ λίγο. Έλα εδώ. Τι ντουλάπα είσαι εσύ, παιδί μου. Τι ντουλάπα. Ο λαιμός σου, πού είναι, παιδί μου. Ο σβέρκος σου δεν έχεις. Δεν έχω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Θα πάρω. Φέρε άλλους 10 φίλους σου και θέλω. Αφού περάσετε πρώτα μία δόση από το διοικητικό συμβούλιο του Super League. Τόση πολύ. Τόση πολύ. Θέλουμε να έχουμε πολύ κόσμο. Θέλουμε πολύ κόσμο. Τηλέφωνο. Γεια σου, αδερφούλη μου. Γεια σου, καρδασάκι μου στην Πάτρα. Γεια σου, νεκταριάκο μου. Αφού λοιπόν περάσουμε από τη Super League, τόσοι πολλοί ρε παιδιά! Τόσοι πολλοί! Χθες ήτανε 16-17 άτομα ρε φίλες! Καταλαβαίνεις ρε Χρήστο πόσο οργανωμένοι είναι! Δηλαδή, ο ένας ένιωσε κάποιες κομμάρες, έχει μια πείνα! Παιδιά, πετάγομαι λίγο να τσακίσω κανένα σεντουιτσάκι απέναντι! Κάνα πιτόγυρο, τίποτα, μην κάνα κοκορέτσι, κάνα κοκοραλιός! Ό,τι υπάρχει τέλος πάντων, ό,τι βρεθεί! Γιατί νιώθω ότι έχω μια λιγούρα! Μένουν οι υπόλοιποι 15. Ξαφνικά αισθάνεται ο 15ος μια λιγούρα. Παιδιά, νιώθω κάτι της. Αυτά πρέπει να μου έχει πέσει το ζάχαρο. Πάω να χτυπήσω απέναντι να πούμε τίποτα σουρεκλεμέδες. Να φάω ένα μπακλαβάκα, να καταήφι. Υπάρχουν όμως οι άλλοι 14. Δηλαδή, υπάρχει η οπισθοφυλακή. Έτσι. Έτσι έγινε εχθές. Λοιπόν. Έτσι έγινε εχθές. 16 άτομα. Και βέβαια την πέσαν 16 άνθρωποι στο Μάκη Γκαγκάτσι που αναγκάστηκε ο άνθρωπος αφού μιλάτε έτσι θα μιλήσω κι εγώ. Δηλαδή όταν ο άλλος τον βρίζει τι θα του πει. Πάμε έξω λέει ο καραπαπάς, πάμε του λέει σαν πιο κοιλιά, πάμε. Τι να του πει δηλαδή. Πάμε έξω αδύνατο αγόρι. Αλλά τόσα χρόνια όμως είχαν μάθει να σκύβει το κεφάλι ο ΠΑΟΚ να μην μιλάει αυτό που λέμε όλες τις μέρες. Και τώρα βρίσκονται σε πανικό, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Χθες βέβαια που αθωώθηκε για τα στημένα ο Μαρινάκης, εν μέρη αθωώθηκε, δεν είναι ολική η αθώωση, εν μέρη. Έτσι, πήγανε με τα, πάλι πήγε με τις φωτοτυπίες ο Κυρσάβας, ο Πατριάρχης του Ολυμπιακού και τα λοιπά, για τον Νουρ καμία κουβέντα, έτσι, τίποτα. Δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή δεν αναφέρεται καν. Λοιπόν, θέλει να κρυφτεί και δεν αφήνει. Ο Μπουμπούκος, πρώτος στα social media να πει να, αθώος ο Μαρινάκης, παιδιά. Σιγά ρε παιδιά, ένας-ένας να πούμε. Πάρτε χαρτάκι να πούμε όπως το Μασούτι, όπως το. Το Σκλαβενίτη, ένας-ένας. Δηλαδή με τη σειρά όλοι θα χαρείτε. Είναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Για το άλλο θέμα.
Μία μουγκαμάρα. Είναι δηλαδή 15 Αύγουστος, 2 η ώρα τη νύχτα, σε ένα κάμπινγκ στην Αγουλινίτσα. Δεν κινείται τίποτα. Φίλο! Κάνουν όλη την κουκουβάγια που ήταν πίσω στα βιβλία του οργανισμού. Τι θυμάστε την κουκουβάγια αυτή με το βλέμμα που έλεγε «Δεν διάβασες, δεν διάβασες, μελέρωσε, το πετάς». Το κάνεις χαρτάκι, το κάνεις χαρτοπόρο με το βιβλίο, Θα είσαι στην κατάρα της κουκουβάγιας, να ξέρεις, δεν θα βρω γκόμενα, δεν θα βρεις τη δουλειά μετά. Γύρνα και διάβασε το βιβλίο. Όλα αυτά μου τα έλεγε η κουκουβάγια, σας τα έλεγε. Η κουκουβιά, πίσω, τη θυμάσαι ρε Χρήστο την κουκουβάγια πίσω στα σχολικά βιβλία. Τι βλέμμα υποβλητικό ήταν αυτό. Δυο τεράστια μάτια, ένωσε. Αντέγραψες, σε βλέπω, σε βλέπω, να ξέρεις. Τα μάτια της κουκουβάγιας είναι παντού. Το ότι βρέθηκαν 10 εμβάσματα ύψους 2,18 εκατομμυρίων από κατηγορούμενος προς τον ουρένα. Γαργαρίτσα, πιστεύω, έτσι. Γαργαρίτσα, χθες το βράδυ βγήκε αυτό. Τώρα βέβαια, ο Σκάι πρέπει να αποφασίσει, είναι φίλοι με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι. Σε τι φάση είναι, γιατί μας έχουν μπερδέψει λίγο. Όπως είδατε, αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, φιλαράκια τα κυμάκια. Χθες, Ολυμπιακός και ΑΕΚ ψήφισαν να αλλάξει μεσούσεις της περίοδου ο νόμος για να σωθεί ο Παναθηναϊκός, που χρωστάει σε όποιον μιλάει. Ελληνικά, κροατικά, σουαχίλι, σανσκριτικά, οτιδήποτε στον πλανήτη. Τους βλέπετε, αυτό που λέμε τόσο καιρό. Για τον Ηρακλή πέρσι, ρε, γιατί δεν πήρατε μια απόφαση που ήταν για πολύ πολύ μικρότερο ποσό. Εκεί δεν παίζει, Όλα εντάξει, παιδιά. Εδώ, συστράτευση λοιπόν, για να σώσουν το Βάζελο. Ο οποίος σου λέει κάτι θα γίνει, μωρέ, σιγά, μην πέσω, θα ψηφίσουν. Περίμενα λοιπόν θες να γίνει μέγα σκάνδαλο, ενώ μόλις πέρσι έχουν ρίξει τον Ηρακλή. Τον χωνεύεται, δεν τον χωνεύεται τον Ηρακλή. Άσχετο είναι αυτό, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Λέω. Και βγήκε πολύ σωστά και ορθά. Είπε η ΠΑΟ και λέει, αφού υποβιβάστηκε ο Ηρακλής έτσι, είναι άδικο να μείνει ο Παναθηναϊκός. Και δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό, μην ψάχνετε να βρείτε. Έτσι είναι. Στο εδώ ρίξατε τον Ηρακλή στη Γάμα. Για πολύ λιγότερα. Εδώ γιατί να κάνουμε για αυτούς. Αυτοί δηλαδή τι εξαιρετικό έχουν κάνει. Μήπως επειδή πέρασαν από εκεί δισεκατομμυριούχοι. Πολυεκατομμυριούχοι ιδιοκτήτες και τα κάνανε κανονιέρης Arsenal με σήμα την Μπουμπουλίνα. Λαμβάνουν μέρος σε κάτι τελετές σπέτσες που βυθίζουν κάτι καράβια το καλοκαίρι. Αλλά έτσι είχαν μάθει το να πηγαίνουν σε συμβούλια, να μιλάνε με τον τρόπο που μίλησε χθες ο Καραπαπάς, τον Γκαγκάτσι, που είναι ένα παιδί και με μόρφωση και με επίπεδο, και τον ανάγκασε να μιλήσει έτσι. Και τέτοια γλώσσα έχουμε, αν θέλετε. Το ότι έχουμε πτυχία, το ότι έχουμε μόρφωση, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε αλλιώς. Τόσα χρόνια όμως είχαν μάθει έτσι. Τάκ, σκύβαμε το κεφάλι, γιατί διοικητικά, το ξαναλέω, ξέρω λαός, διοικητικά ήμασταν μεγούμενους με διάφορους ταπεραστικούς. Πού να σηκώσει κεφάλι, πού να μιλήσεις. Τώρα όμως, τέλος αυτό. Άλλες χρονιές τι θα κάναμε, επειδή θα μας κρατούσαν από τα καλαμπαλίκια, θα ψηφίζαμε ό,τι εντολή θα έδιναν. Γιατί σου λέει, κύριε, έχεις τα χρέη, βλέπεις, σε αφήνω να αναπνέεις, θα βγαίνεις μέχρι τρίτος και θα ζεις έτσι. Θα σου δώσω καμιά κρατική χορηγία αμαλάχη, αλλά εγώ θα σε έχω, εγώ θα είμαι ο δυνάστης σου, θα ψηφίζεις αυτό που θέλω, τώρα δεν έχω ανάγκη κανέναν. Και επειδή το έχουμε πει πολλές φορές, η θεία δίκη είναι η θεία όλων μας. Είμαστε όλοι ανήψια της. Και όχι Χιούι, Λιούι και Ντιούι, τρίτο τέταρτα, πρώτα ανήψια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που είχε πάει, ο Αλαφούζος πιο συγκεκριμένα, και ο Παναθηναϊκός δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχουμε λέει, δεν είναι λέει ο Αλαφούζος, δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Α, αλήθεια, ποιος θα την γλιτώσει τώρα, άμα αλλάξει ο νόμος και δεν πέσει ο Βάσελος. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κάναμε λοιπόν αυτό που έπρεπε. Δεν ξεχάσαμε ότι αυτοί μας τρύπησαν άπειρες φορές
Και κάναμε αυτό που έπρεπε. Ψηφίσαμε όχι. Και πολύ ωραίο στην ανακοίνωση, έτσι, εντάξει, ναι, ότι μπορεί να αξίζει ο Παναθηναϊκός να είναι στη μεγάλη κατηγορία. Μπράβο, σημαντική ομάδα. Αλλά, παιδιά, δεν κατάλαβα. Στο χιόνι όλοι. Όσα γράφτηκαν, γράφτηκαν. Είδατε όμως. Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Τσουπ. Αυτοί οι οποίοι έχουν συμμαχήσει τον τελευταίο καιρό και νομίζω το κατάλαβε και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος τυχόντας το κατάλαβε. Τώρα πάλι φάνηκε αυτό το πράγμα. Σου λέει μεταξύ μας. Ιστοριούλες. Να κάνουμε. Διότι αν φύγει ο Παναθηναϊκός από την κατηγορία που πρέπει να φύγει 100%. Δηλαδή ή θα πληρώσει τώρα 30 εκατομμύρια, δεν ξέρω, 10, 20 πώς θα πληρώσει ο Αλασκούζος. Ή θα αποχαιρετήσει. Εντάξει, κι άλλοι πέσανε. Θα πάτε εκεί πέρα να καθαρίσετε μια χαρά και να δείτε πώς είναι στις γειτονιές. Βάλτε βόστα τα κτέρ αυτά, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν παίρνατε λοιπόν τον Γάβρο και τον Πρωταθλητή και πηγαίνατε στο ΚΑΣ για να μας κόψετε μείον 15 τα φτερά, να μας χαλάσετε τη διάθεση, να μας χαλάσετε το όρεξη, να παίξετε με τα νεύρα μας, για να μην βγούμε στο Champions League, τότε ήταν ωραία, έτσι. Μια χαρά. Απλά αποδείχθηκε πάλι ότι ο ένας έχει γίνει βαστάζος του άλλου. Ξεκάθαρο είναι, παιδιά, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Έτσι έχει η κατάσταση. Να πούμε ότι σήμερα θα κληρώσουμε μία σακουλάρα κρέατα από το κροπολείο Άγγελο στη Νεάπολη. Εκλεκτά, υπέροχα, διαλεχτά. Όσοι πήγατε, ενθουσιαστήκατε. Πλουσιοπάροχο, οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά. Και οι δύο κρεοπόλες. Και ο Μιχάλης που δώσαμε χθες τον εύωσμο και ο Άγγελος στη Νεάπολη. Τα παιδιά του Άγγελου. Ανδρέα Παπαδρέου 125 στη Νεάπολη. Δεν ξεχνάμε χορηγούς, γιατί δεν είπα χορηγούς, Μπούκαρα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με νεφ. Συσκευές μαγειρικής, τα πάντα όλα. Κουζίνες, ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Εξοπλισμός από πάρα πολύ παλιά. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μην ξεχνάτε χορηγός πρώτης ώρας. Το όλα στα όρθια και τα δυο υπέροχα γυράδικα, οι δυο ψισταριές. Με ζουμερά κοτόπουλα σούβλας, με τον καλύτερο γύρο, με ντόπια κρέατα, χειροποίητα. Εκεί στη Λεωφόρο Στρατού 18 και στην Κωνσταντινούπολη 37. 837-166, όποιος πήγε ενθουσιάστηκε. Δεν ξεχνάμε, για γυαλί ηλίου, για γυαλί οράσεως, για φακό επαφής. Το νούμερο 1 κατάστημα οπτικών, 3 γενιές. Optic Stores Μανολόπουλος στην Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη, Παναγή Τσαλδάρη 22. Και βέβαια, καφεμάγαζο που τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, κορυφαίες γρανίτες χωρίς χημικά, πουρέδες φρούτων για σμούθις, σπιτικά αναψυκτικά, λεμονάδα, πορτοκάλι, βύσινο, φράουλα με μέντα, υπέροχα, τζίτζερ. Ήρθαν εδώ πέρα τα παιδιά, δοκιμάσαμε χθες η γεύση της γιαγιάς. Κανονικά δηλαδή ήπιαμε βυσινάδα, σαν να πίναμε από εκείνη την παλιά τη σπιτική βυσινάδα που έφτιαχνε η μάνα μας, η γιαγιά μας, υπέροχα προϊόντα. Από το καφεμάγαζο, μπείτε στο καφεμάγαζο με z.gr να δείτε. Κατά τα άλλα, ξεκινάει το πρωτάθλημα πάλι το Σαββατοκύριακο. Αν ρωτήσουμε, πιστεύω, 100 ανθρώπους ποια είναι η βαθμολογία, ποια είναι η επόμενη αγωνιστική κτλ. Έτσι όπως το κάνανε, είμαστε σε μια αναμπουμπούλα. Αυτό που οφείλουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτό που οφείλουν οι δικοί μας ποδοσφαιριστές, είναι, αν είναι αυτό εφικτό, να κλειδώσουν έξω από το μυαλό τους, έξω από την ψυχή τους, ό,τι έχει συμβεί στα δύο θέατρα, στα δύο μάτς παροδία με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, και να μπουν να πάρουν τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ό,τι και να γίνει στην απόφαση που θα βγει, ό,τι και να συμβεί, δεν θα πρέπει να υπάρξει κατάρρευση, δεν θα πρέπει να υπάρξει συμπεριφορά. Τα παρατάμε, τι να κάνουμε, και μέχρι εκεί ήμασταν. Σε καμία περίπτωση. Και επειδή στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε δείξει τέτοια δείγματα, μετά το κύπελο, κατάρρευση ή στα playoffs. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Ό,τι και να αποφασίσει ο Καποδίστριας, σήμερα, αύριο, τελειώνει. Αυτό είναι θέμα ορών. Ό,τι και να αποφασιστεί. Που έχω πει και πάλι. Κανονικά, σε μια φυσιολογική χώρα, με normal δίκες και δικαστές, θα έπρεπε να πει, έλα εδώ άνθρωπέ μου, ναι,
λέει στο μάτς με τον Γαύρο ο Μπαρμπασάβας, τέλος, εγώ παίρνω την ομάδα και φεύγω. Το λέει, το βλέπουν όλες τις κάμερες, το λέει. Εκείνη τη στιγμή ο διαιτητής έχει διακόψει το παιχνίδι, όχι. Άρα, οτιδήποτε γίνεται από εκεί και μετά δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Αν μπήκε ο γιατρός, αν δεν μπήκε, αν ο άλλος έκανε θέατρο, αν χτύψε. Στο χείλο, στη μύτη, στο αυτί που τον βρίσκει στην κουκούλα η Σερπαντίνα. Έτσι. Λοιπόν, αν έπαιξε θέατρο, δεν έπαιξε. Πού έπαιξε. Αλλά λέμε, αν είμαι δικαστής, λέω, έλα εδώ, αθλητικός δικαστής, ναι. Δεν λες, παίρνω την ομάδα και φεύγω, ναι. Φύγατε. Φύγαμε. Ξαναμπήκατε να παίξετε. Όχι. Μείον 10. Μα ξέρετε αυτά το χτυπ. Τι χτυπήσανε. Γιατί δεν αφήσατε τον γιατρό να μπει μέσα και τον είχατε κλειδωμένο απ' έξω. Η κάμερα δείχνει ότι φεύγει μια Σερπαντίνα, φεύγει μια ανοιχτή ταμιακή, το χτυπάει στην κουκούλα. Τη μια πιάνει το μάτι, την άλλη πιάνει το αυτή, την άλλη πιάνει το χείλο, την άλλη τις άλπιγγες, την άλλη να πούμε τη φτέρνα. Να λίγο βροχοκύλι, να καταράκτης, να ανεμογκάστρι, να οτίτιδα, να αλοπικίαση, ό,τι μπορούσε έκανε ο άνθρωπος. Όταν βγαίνει ο Αντελίνο Βιερίνια, που είναι ένα σοβαρό παιδί, ένας πρωταθλητής Ευρώπης, και λέει ψεύτες και κλέφτες, τη διαβάστε τη συνέντευξη στη Φόρτσα. Δεν είναι άλλη μία συνέντευξη. Ναι, αυτό θα κάνουμε, ο λαός, η ομάδα. Δεν είναι. Ο άνθρωπος βγάζει ψυχή. Λέει αυτά που θα θέλαμε να πούμε όλοι μας. Που πονάμε αυτήν την ομάδα. Ξέσπασμα. Τίποτα λέει. Ψεύτες και κλέφτες. Κανένα πρόβλημα λέει και με την ΑΕΚ. Βγήκανε παίχτες, βγήκαμε, είδαμε το γήπεδο, δεν υπήρχε κανένας και τίποτα. Δεν θέλανε να παίξουν και οι δύο. Ήρθαν και φοβήθηκαν. Ξαναγυρίζω λοιπόν. Ο δικαστής. Έφυγες κύριε Σάβα. Ναι. Γράφει η κάμερα ότι έφυγα. Ναι. Ξαναγύρισες. Όχι. Μείον 10, λέει ο κανονισμός. Έλα εδώ κύριε ΑΕΚ. Ναι. Έφυγες. Είναι ένα 0 το σκορ. Κατεβαίνει στα αποδυτήρια. Διέκοψε ο διαιτητής τον αγώνα. Δεν σας είπα να βγείτε να ξαναπαίξετε. Μας είπαν. Το λένε και ο προπονητής σας. Ο Χιμένεθ και ο Γονέ. Βγήκατε να ξαναπαίξετε. Όχι. Μείον 10 κι εσύ. Έτσι θα, αυτό θα ήταν το φυσιολογικό. Ναι. Και ναι, τιμωρία στον Σαββίδη, τον Ιβάν Σαββίδη που μπήκε μέσα, ναι, και δεν απείλησε κανέναν. Το τυμπούκαρε μέσα αυτό το έγκλημα. Απλά σταθήκανε στην εικόνα και ξέσπασε όλο αυτό το τσουνάμι το επικοινωνιακό. Μείον 10 και μείον 10. Αυτό θα γινόταν σε μια νορμάλ χώρα. Τώρα, τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εδώ. Έλαβα κύριε Ολυμπιακέ. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Όλο αυτό ήταν ένα καλωστημένο θέατρο. Καλά, βάλατε και κολάρο, δεν τραπήκατε. Μα ο Λουτσέσκου, αν το Βιερίνα είναι δικό μας παιδί, εδώ έζησε, εδώ μεγάλωσε, είναι Έλληνας, εδώ θα ζήσει μετά για πάντα, λες, οκ, κατανοητό να βγάζει ρε παιδί μου αυτή την τρέλα και να λέει ψεύτες και κλέφτες. Μας κλέβουν το πρωτάθλημα που μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εμείς ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Και κερδίσαμε ένα 0 και την ΑΕΚ. Ο Λουτσέσκου όμως, που δεν ήταν και χθες εδώ και δεν ξέρει και αυτός μετά τι του ξημερώνει στην καριέρα του, αν και πάνε για ανανέωση, και δικαίως ο άνθρωπος. Το κέρδισε με το σπαθί του. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο παίρνουμε το πρωτάθλημα. Λέω λοιπόν ότι ο Λουτσέσκου, που δεν είναι και ΠΑΟΚ από τα γενοφάσια του, έβγαλε μια τρέλα στις δηλώσεις του στους συναδέλφους εκεί στο εξωτερικό. Έβγαλε μια πραγματική τρέλα και λέει τσίρκο και οι δύο, λέει. Και ο ένας και ο άλλος. Τσίρκο! Φοβήθηκαν, τα έκαναν πάνω τους. Και σηκώθηκαν και φύγαν, δεν ήθελαν να παίξουν ποτέ. Στα δυο σημαντικότερα μάτς χρονιάς. Προφασίστηκαν διάφορα και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας δεν μπήκε, ο άλλος μπήκε και δεν ξαναβγήκε. Ο ένας δεν άρχισε το μάτς, ο άλλος δεν το τελείωσε. Δηλαδή, πραγματικό θέατρο σκιών. Σε ένα κανονικό λοιπόν κράτος, με κανονική δικαιοσύνη, θα έπρεπε αυτό να γίνει. Κύριε, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα το ότι έπεσε μια Σερπαντίνα σε μια κουκούλα. Δεν κινδύνευε κανένας. Εσείς φοβηθήκατε. Κάνατε τσισάκια και κακάκια και δεν μπήκατε ποτέ. Έλα εδώ κύριε ΑΕΚ. Ναι, μπούκαρε ο άλλος μέσα. Οκ. Βγες έξω να παίξεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένα απολύτως. Χασκογελούσαν λέει, αυτό δείχνουν οι κάμερες. Μέσα και παίζαμε τα κινητά, λέει ο Βιερίνια. Μπήκαν όλοι να δουν. Είδαν ότι είναι κανονικό το γκολ, το κατάλαβαν όλοι. Ο δεν offside. Σου λέει, πού να βγούμε τώρα. Με ένα 0 χάσαμε, πάει. Χάνουμε το πρωτάθλημα. Έλα να πατήσουμε λίγο πάνω σε αυτήν την εικόνα. Ποιες είναι οι αποφάσεις λοιπόν που εγώ πιστεύω. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Ούτε νομικός είμαι, ούτε δικηγόρος, ούτε το παίζω πολύ ξέρω. Γιατί αυτές τις μέρες, αν ακούστε, μιλάμε ότι έχουν γίνει όλοι οι δήμονες.
Λέω λοιπόν, το ένα μάτς θα τελεστεί κανονικά, θα έρθεις κύριε Ολυμπιακέ και θα παίξεις κανονικά. Κανονικά. Το αν θα γίνει και κλεισμένο το θυρόν ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το μάτς θα γίνει κανονικά. Και έλα εδώ κύριε ΑΕΚ, ναι. Τι έγινε, βγήκες. Πόσα λεπτά έμεναν, 6. Το ίδιο είχε γίνει στο Πανιώνιος Ολυμπιακός. Υπάρχει δεδικασμένο. Υπάρχει προηγούμενο. Αυτό έπρεπε να γίνει. Να παίξουμε τον Ολυμπιακό, να παίξουμε και τα 6 λεπτά με την ΑΕΚ με σκόρ 1-0 φυσικά. Για τον γκολ του Βαρέλα ήταν πεντακάθαρο. Και καλύπτονταν από τον Μπακασέτα που ήταν μπροστά στον Πίσεσβαρ, αλλά και ούτε τον έχει πάρει χαμπάρι ο Μπάρκας τον Μαωρίσιο που είναι πάνω στη γραμμή και πηδάει και πάνω από την μπάλα για να μην τη βρει. Αυτό έπρεπε να γίνει. Το τι θα γίνει είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς όμως οφείλουμε να είμαστε απέναντι στις υποχρεώσεις μας άψογοι. Να δώσουμε όλο μας το είναι. Να μπει η ομάδα και να πάρει πρώτα-πρώτα το μάτς με τον Ατρόμητο και όλα τα υπόλοιπα που απομένουν. Όλο τον καιρό τι λέμε, όλο τον καιρό τι λέμε και φωνάζουμε, αυτό ισχύει και πάλι. Το νου σας, αυτό λέμε όλο τον καιρό. Το νου σας και το νου μας σε ό,τι γίνεται. Κατά τα άλλα, όλα εντάξει. Κατά τα άλλα όλα εντάξει παιδιά, δεν είναι... Εντάξει, για τον ουρανά τίποτα, παιδιά, η σιωπή όχι των αμνών, των αχαμνών. Τίποτα, δεν κουνιέται φίλο, έτσι. Πέσαν όλοι επάνω τώρα, οδείστε αθώος. Αθώα, άχραντη, αμόλυτη περιστερά ο Βαγγέλης για το θέμα των στημένων. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα. Και πήγανε με τις φωτοτυπίες. Πήγανε με τις φωτοτυπίες. Και βέβαια, όλοι αυτοί να δω πού θα πάνε. Στην περίπτωση δηλαδή που θα κριθεί ότι είναι ένοχος. Εδώ μιλάμε για μια ιστορία που δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο. Όταν έρχεται ένα καράβι με 2 τόνους σκόνη επάνω, καταλαβαίνετε τι θάνατο έρχεται να σκορπίσει. Αλλά προφανώς δεν τους ενδιαφέρει. Όλοι αυτοί που πανηγυρίζουν και τον καλύπτουν και λένε σκευωρία και όχι και αυτά, εγώ είπαμε. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, βεβαίως. Ναι, μπορεί να το έχουν μπλέξει το αγόρι. Όλοι αυτοί, αν ένα από τα παιδιά τους, ολονών αυτών που είναι, ένα έμπλεκε, τι θα έλεγαν. Αλλά δεν τους νοιάζει φυσικά, αλίμονο. Πριν πάμε στο διάλειμμα. 27 Μαρτίου 1959. Γεννήθηκε ένας άνθρωπος που ήρθε, έκανε τα χρέη μας. Τα χρέη αλωνών, μάλλον δεν ήταν δικά μας τα χρέη. Δεν κάναμε εμείς τις ατασταλίες, ούτε τους λάθους χειρισμούς. Τα χρέη που βρήκε στον ΠΑΟΚ τα έκανε και δικά του χρέη. Έβγαλε την αλυσίδα από το πόδι του Αετού και μας έδωσε ελπίδα και όρομα. Με τα λάθη του, με τις παραλήψεις του, αλλά όπως είπαμε, όπως τα χρέη μας τα έκανες χρέη σου, έτσι και τα λάθη σου είναι και δικά μας λάθη. Χρόνια πολλά, Ιβάν Σαββίδη, να σε έχει ο Θεός γερός. Και να θυμάσαι αυτό που σου είπε ο Πρίγιοβιτς, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη. Μείνε δυνατός, μη σπάσεις. Αυτό σου λέμε και εμείς. Ο λαός είναι πιο συσπηρωμένος από ποτέ. Είναι δίπλα σου. Σε αποδέχεται, σε αγαπάει. Πιστεύει σε σένα. Καταλαβαίνει και τα λάθη σου. Τα κατανοεί. Τα αποδέχεται. Έχω πει πολλές φορές σε μια οικογένεια μέσα. Αν κάποιος φάλει, δεν αποκληρώνει ο πατέρας το γιο, ούτε ο γιος αφορίζει τον πατέρα και τον διαγράφει από τη ζωή του. Τον πονάει λίγο και τον στενοχωρεί, αλλά τον συγχωρεί και προχωράνε μαζί στα δύσκολα. Από την ημέρα που ήρθες στον ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, μέχρι και σήμερα, 1959, 27 Μαρτίου, μέχρι και σήμερα λοιπόν, δεν θεωρώ ότι υπήρξε άλλη φορά ο κόσμος να είναι τόσο μαζί σου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα τον προδώσει τον κόσμο, ότι θα κάνει ό,τι πρέπει για να δει τον ΠΑΟΚ στην κορυφή, στο Champions League, για να φτιάξει τη νέα τούμπα. Να αντέξει όλο αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, γιατί και ο πιο αδαής, ο πιο ανυποψίαστος κατάλαβε ότι μένεται ένας πόλεμος επικοινωνιακός εις βάρος σου. Πολιτικός, μηντιακός, οικονομικός, επιχειρησιακός, από κάθε άποψη. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, ξαναλέω ότι
Θα κληρώσουμε σήμερα μια σακουλάρα κρέατα. Είναι τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Εκλεκτά πράγματα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα! Έλα ρε Ουάρντα! Επιστρέφω λέει στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Εδώ θα μείνεις, μην ετοιμάσαι για αλλού. Άνοιξε! Άνοιξε τον Χριστοδουλόπουλο! Άνοιξε αγόρι μου! Ούτε ο Λάζαρο! Ο Μάκη ρε, ο Μάκης είναι ο γνήσιος. Ο οποίος χτίζει κιόλας ο Μάκης. Εδώ είμαστε! Ζουμου σου λέμε! Την καλημέρα μας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα παιδιά στο εξωτερικό που μας ακούνε κάθε μέρα στη μεγάλη παρέα του Ζουμουσού. Κρινάκι, άνοιξε, άνοιξε αγόρι μου. Έλα ως εδώ. Τα ολομαύρα σου ματιά. Εδώ είμαστε, πάμε στις γραμμές, περιμένει Κόσμας, ο Κόσμας. Εδώ. Παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-287-8888 και μπαίνετε και στο διαγωνισμό μας για μια σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελος. Εκλεκτά, πεντανόστιμα, γλύφετε τα κροδάχτυλά σας, σπάει τον όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας, τιβετιανός μοναχός που έρχεται επίσκεψη στην πόλη. Γεια σας! Γεια σας. Καλώς το παιδί, good the boy. Τι κάνουμε? Εδώ, εντύπωση, τα στραβά μάτια. Τα χρόνια μας πολλά από όλους και από μένα και από όλο τον κόσμο στον κύριο Σαββίδη. Όσο μπορεί 100 χρόνων, 200 χρονών να γίνει, εκεί να είναι. Έτσι. Ίδια χρονιά με την Τούμπα, Γιώργο. Ακριβώς. Έτος γέννησης, έτσι. Ακρίτας. Ακριβώς. 59 είναι η Τούμπα. Λοιπόν, σε ακούω κάθε μέρα, λες, δεν κουράζεις να λες παλικάρι μου τα ίδια. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει τίποτε. Όσο έχω φωνή, όσο έχω υγεία, και καλά κάνεις. Και δεν καλά πρόκειται κάνεις. Να σταματήσω. Το δεν πρόκειται, Γιώργο μου. Αγαπάμε, δεν πρόκειται, να ξέρεις. Και ας μείνω ένας, ας μείνω ένας μόνος μου. Μα δεν θα μείνεις ένας. Λέω ρε παιδί μου, λέω. Εδώ δεν πρόκειται. Εδώ μας τρώει οι αδικίες από τόσα χρόνια, γίνει και 73 χρονών. Ο Κυριονής έχει γίνει 80 και... Και αυτά τα συμβαίνουν. Ο Κυριονής είναι, είναι πιο μεγάλος από σένα. Ο... Α, ναι. Εγώ είμαι γιος του Διονύση. Άκη Διονύση, που σ' αγαπώ πάρα πολύ. Ακούει, ακούει, αγαπημένα μου Διονύση. Κοίταξε, ο πιο μικρός είναι ο Παύλος, έτσι. Ο Παύλος είναι K70. Είναι πιο μικρός από μένα. Είναι K70. Τσικό, τσικό, K70. Παίζει στα τσικό. Ο Παυλάρας είναι παιδί μου και είναι εγγονός του Διονύση. Ο Διονύση είναι σαν τον μπαμπά μου, το 34. Έτσι, είναι πλέον... Είμαι 11 χρόνια πιο μεγάλος από τον 84. Ο μπαμπάς σου είναι 11 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, εγώ είμαι το 45. Μάλιστα. Ωραία, Χριστούλη μου. Λοιπόν, βγήκε και ο Καραμπάς να κάνει... Και με μένα, ρε, που είμαι 73, έλα, έχεις μία χιλιά από εδώ, ξεκινάει από την Αττική και φτάνει... Ντροπή. Στο δημότυχο. Ντροπή. Κάνεις τον Κυριλέ εδώ, του είπε του Γκαγκάτσι, πες αυτά που έλεγες στην Τούμπα. Εσύ του λέει ο Γκαγκάτσι με ποιο δικαίωμα είσαι εδώ, κάνετε μπουρδέλο τη διαδικασία με 7 άτομα. Πάμε έξω ρε τσουτσέκι, άκου τώρα ο Καραπαπάς με 7 δίπλα. Πάμε έξω ρε τσουτσέκι, έρχομαι ρε έμπορε σαν μπιοκυλιά. Άμα θέλετε έχουμε και τέτοια γλώσσα. Μην το βλέπεις τον Γκαγκάτσι που είναι μορφωμένο παιδί. Ο μικρός Γκαγκάτσι, για το μεγάλο δεν έχω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, το μικρό ξέρω τι έχει. Άκουσες τίποτε? Τι? Που πήγαινε για το Χιλτόν. Σύνδεσμα του ΠΑΟ κάτω. Α, και βεβαίως. Από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Πουθενά! Σπάσανε ένα σύνδεσμο του ΠΑΟ στην Αθήνα. Πήγαν, το έδειξε, το είδες πουθενά. Να συλλάβουνε αυτούς τους κουκολοφόρους από κάτω, τους φιλάθλους, ή θα μαγκώσουν τους δικούς μας, ή θα μπουν στους συνδέσμους τους δικούς μας. Ποτέ δεν πήγε η αστυνομία σε κανένα σύνδεσμο των Αθηνών. Ποτέ. Ποτέ. Θα έπαιζε, φαντάσου να γινόταν κάτι αντίστοιχο εδώ. Θα γινότανε ο χαμός. Ο χαμός. Για το δημοσιογράφο που βγήκε και δήλωσε ο άνθρωπος ότι έγινε απαγωγή από ένοπλους μπράβους στο Χίλτον. Είδες, κουνήθηκε. Παιδιά, κουνιέται φίλο μόνο άμα φυσήξει, το έχεις καταλάβει. Δεν κουνιέται φίλο. Δεν υδρώνει κανένα αυτάκι. Κανένα. Κωστάκι μου ήταν στημένο αυτό, δε. Έτσι το κάνα. Ωχ, μάνα. Τι να πεις, πότε πες μου τώρα, Σάββατο ή Κυριακή? Σάββατο.
Σάββατο, ώρα. Σάββατο, 5 και 4, αν δεν απατώμε. Μπράβο. Σάββατο 5 και 4 με, λοιπόν, με ατρόμητο. Στο 4-16 και δώσε όποιον έχει ανάγκη. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Έγινε, να σε καλά. Καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα. Καλημέρα, Κωστή. Καλό το παιδί. Ένοπλο, μπράβο στο Μαρινάκι. Είπε ο κύριος. Βεβαίως. Ναι, ναι, το είπαμε. Και χθες το λέμε και σήμερα. Κανονικά. Και η φρασιολογία έχει πάρα πολύ σημασία, Κωστή. Ναι. Την ίδια φρασιολογία που είπε, χρησιμοποιήσω πριν. Μπράβο! Πάμε, θα σε ξεβρακώσουμε. Θα σε ξεβρακώσουμε! Το ίδιο, ναι, ναι, είπε και ο Καραμπαπάς εχθές στον Μάκη τον Γκαγκάτσι. 100% σύμπτωση, φίλε. 1000%! 100%! Δηλαδή, οποιαδήποτε ομοιότητα με καταστάσεις. Όπως είπε και ο Γιατζόγλου κάποια φορά, ήταν μια συγκυρία συμπτωματικών συμπτώσεων. ένα εξαιρετικό. Λοιπόν, ρε το Γιατζόγλου. Πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη. Τα σκάφη σκάφη. Ειδικά είναι ιστιοπλαϊκά. Ιστιοπλαϊκά. Κωστή, να πούμε ότι ειδικά αν φέρνουν δύο τόνους, εκεί να δεις τα σκάφη και η σκάφη. Δεν έφτασαν κανένα σύνδεσμο. Την πόρτα, την εξώπορτα της οικοδομής, γιατί στο τέταρτο όροφο, αν και ήταν μόνο 4 τα παοξάκια, δεν φτάσαν ποτέ. Και ούτε θα φτάσουν ποτέ. Οι 50 γύρω ή 21 αυτά τα παλικάρια. Τα οποία πήγαν οι 50 πόρτα, να πόρτα, πάρουν, ναι, και πάλι δεν κατάφεραν τίποτα. Πλακωθήκαν με την πόρτα, της άφησαν το ξύλο την πόρτα. Πολύ ξύλο, η πόρτα είναι στο νοσοκομείο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει μήνυση. Φάγαν πόρτα πάντως. Κωστή, το κυριότερο. Ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ, βλέπεις ότι υπάρχει ένας επικοινωνιακός μηχανισμός και στην πόλη που θα του επιτεθεί. Mm. Λοιπόν, πριν από 6 χρόνια που είχε πέσει ο Ηρακλής για τον Αστέρα Τρίπολης, αν θυμάσαι, είχαν ψηφίσει όλες οι ομάδες της Ελλάδος και ο Άρης συμπεριβαλλομένου, ναι, έτσι. Φυσικά. Ο ΠΑΟΚ είχε ψηφίσει Λευκό. Ναι. Βγήκαν όλοι και λέγανε τότε, ρίξατε τον Ηρακλή και γιατί αν έχετε τα κότσια, ψηφίστε κατά. Ναι. Ψήφισε πέρυσι ο ΠΑΟΚ κατά. Πάλι εσείς ρίξατε τον Ηρακλή, άσχετα αν ήταν 12. Μέσα στις ομάδες που ψήφισαν εναντίον του Ηρακλή ήταν και ο Παναθηναϊκός πέρυσι. Φυσικά. Να το διευκρινίσουμε. Φυσικά. Και η ΑΕΚ που τώρα κόπτεται είχε ψηφίσει Λευκό. Τώρα λοιπόν που έρχεται ο ΠΑΟΚ και λέει αφού ρίξατε τον Ηρακλή πρέπει να πέσει ο Παναθηναϊκός. Πάλι και η Ηρακλή δει στον ΠΑΟΚ. Γιατί λέει πέρυσι λέει, το ρίξατε. Ο ΠΑΟΚ δεν είπε ότι πέρυσι ήταν λάθος ή σωστό. Είπε ότι από τη στιγμή που ίσχυε ο νόμος πέρυσι δεν γίνεται να αλλάξει φέτος. Ακριβώς. Απλά και όμορφα. Τώρα για τους Παναθηναϊκούς που ήδη θα ψάξουν και εκεί εξελαστήριο θύμα, μπορούν να πάρουν τα χρήματα για το Σοφείο Ηρακλής από τον κύριο Αποστολόπουλο, το μάνατζερ. Από τη Σαμπτόρια. Μπορεί να τα πάρουν από τη Σαμπτόρια που βεβαίως θα πάρει τον Κουρμπέλη. Βεβαίως, τόσα μπορεί λεφτά. Μπορεί ο Ολυμπιακός που έχει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Αποστολόπουλο να πάρει τον Κουρμπέλη αφού θέλει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και να σώσει τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Υπάρχει ένας τρόπος. Όλοι αυτοί που είναι στο μετοχολόγιο του, κάτι εφοπλιστάδες να πούμε που. Κάτι εκατομμυριούχοι. Εκατομμυριούχοι τι. Δεν κατάλαβα. Όχι. Έτσι. Έτσι. Θεία δίκη, αδερφέ. Θεία δίκη. Θεία δίκη. Και κάτι τελευταίο. Μπορεί κάποιοι να πανηγυρίσουν για την αθώωση και την εγκληματική κτλ. Εν μέρη. Αν πράγμα να πούμε ότι είναι εν μέρη και εν ποπομέρη. γιατί ισχύει ακόμη μια ποινή, όχι μια ποινή, μια κατηγορία για κακούργημα για τη δωροδοκία και για τη συμμορία. Το αποσιωπούν και αυτό όμως. Ναι, ναι. Χάρη σε εκείνη την έρευνα βρέθηκε η υπόθεση του Νουρένα. Ακριβώς. Γι' αυτό να μην πανηγυρίζουν κάποιοι. Ακριβώς. Και να πούμε ότι αυτή η υπόθεση κοστεί κανονικά σε οποιοδήποτε άλλο κράτος του πλανήτη θα ήταν επί χρόνια ολόκληρα θα συζητιόταν. Γιατί μιλάμε για μια υπόθεση η οποία σκορπίζει θάνατο στα παιδάκια και στον κόσμο. Έτσι. Και αυτό το πράγμα δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Όσοι είστε ένας, είναι δύο, ας μην αλλάξει τίποτα που λέει ο κύριος Γιώργος, δεν πειράζει. Θα υπάρχουν κάποιοι που θα τους τα λένε. Έτσι. Έτσι. Αυτά, Κωστή μου, καλημέρα. Να σε καλά. Γεια σου, Χριστάρα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θοδωρής. Γεια σου, ρε Θοδωρή. Λοιπόν, Κωστή, τα είπα χθες και με τη Χρύσα. Ναι. Την Άνσου τη Χρύσα. Ναι. Πρέπει να σταματήσει σε κάποια στιγμή αυτή η κωμωδία με αυτό το Καραπαπά. Είδα, φίλε, μου τα έστειλε. Τα είδα τι έχει γράψει. Πρέπει να σταματήσει, φίλε. Έτσι. Το Γκαγκατσάκι είναι μέρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εάν εμείς πηγαίναμε κάτω στην Αθήνα και λέγαμε το Καραμπαπάκι, έτσι θα μας κυνηγούσαν μέχρι τα διόδια στο σηματάρι. Φυσικά. Όχι μόνο αυτό που είπε, είπε και άλλα απαξιωτικά. Πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει, φίλε. Δεν είναι δηλαδή, εάν το έλα έξω ρε, αν το έλεγε στον Πικιλίδη, ακόμα θα μαζεύανε τα πτώματα μέσα. Το συνεργείο καθαρισμού θα καθαρίζει ακόμα.
Μην το πάμε εκεί δηλαδή σε αυτό το θέμα. Ποιος είσαι εσύ ρε Τζουτσέκη, τι είναι αυτά. Αυτό, μα αυτό το ύφος, φίλε, τόσα χρόνια Θοδωρή μου, με αυτό το ύφος πορεύονται. Δεν είναι τωρινό αυτό. Απλά τώρα ο Γκαγκάτσης, ο μικρός, είχε το ανάστημα να γυρίσει και να του αντιμιλήσει, να γυρίσει να του πει στο ίδιο ύφος πράγματα. Μέχρι τώρα αλώνιζαν. Κατάλαβες. Ξέρω παλικάρι, πού μεγάλωσα εγώ, Πάτρα μεγάλωσα. Ακριβώς. Πάτρα μεγάλωσα, τα ξέρω πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Αλλά φτάνει, πρέπει να το τρώμε. Πήγανε, πήγανε 15 άτομα να πούμε, ολόκληρο επιτελείο. Φτάνει με αυτόν τον άνθρωπο, φτάνει, τελείωσε. Αντιπρόεδρος πάει, πάω και το λέω για Γκαγκάτσι. Τι λέτε φίλε, ποιος είσαι ένα. Φτάνει, τελείωσε, τέρμα, δεν είναι, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορείτε, δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχω 098. Κάτσε να σε βάλω. Έτσι βάλεμε στην κλήρωση και όποιος άνεργος περάσει θα δίνεις. Ό,τι και να είναι. Γεια σου ρε Θοδωρή. Εντάξει φίλε. Φιλιά καλή. Πολλά. Φιλιά. Καλή να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Τέλη Απριλίου έχουμε την αιμοδοσία μας. Χριστίνα που με ρωτάς. Πηγαίνετε όμως σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, οποιαδήποτε στιγμή της χρονιάς και δίνετε αίμα για την τράπεζα αίματος αθλητηρίων. Το λέμε συνέχεια. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Συνομήλικος συνονόματος. Πω, πω φίλε ο 28χρονος Αμβρόσιος. Λοιπόν, τώρα τελευταία ακούγεται στα ραδιόφωνα. Ναι. Πέφτει μάλλον στο τραπέζι από παρακογούς. Από τι ύψος πέφτει, περίμενε λίγο γιατί είναι σημαντικό. Πέφτει στο τραπέζι από βατήρα. Από βατήρα Σκρούτς Μακντάκ στο θησαυροφυλάκιο. Πέφτει λοιπόν. Γι' αυτό και βουλιάζει στο κενό αυτό. Για πες λοιπόν. Ότι πρέπει να είμαστε ενωμένες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης όπως γίνεται στην Αθήνα κτλ. Αυτό ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να συμβεί, παιδιά, γιατί έχουν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Στις ψηφοφορίες εγώ είμαι... Αυτό μπορεί να γίνει. Στις ψηφοφορίες δηλαδή μπορεί να είμαστε... Να έχουμε μια κοινή γραμμή. Αλλά τώρα να είμαστε, να συνεργαζόμαστε και να έχουμε αυτό δεν γίνεται. Ερώτηση. Ερώτηση. Κάθε ομάδα... Μισό λεπτό να δεν ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Κάθε ομάδα θυμάται τα δικά της. Ο Άρης θυμάται το αεροπλανάκι στο αυτό, ό,τι και να γίνει δεν τους το βγάζει από το μυαλό, ναι. Στον παράζ του Βόλου. Εμείς θυμόμαστε το Σπάθα που μας έκοψε το πρωτάθλημα, ναι. Δηλαδή που πήγαν με αλλονού παπά. Που δεν εξυπηρέτησε το, δεν είναι εξυπηρετούσε τον Άρη αυτό, άλλον εξυπηρέτησε αυτό, έτσι. Ναι, νομίζω και οι Αργιανοί πρέπει να το έχουν καταλάβει αυτό. Ναι. Κάποιες δηλώσεις εκεί του Μπαλί καλύτερα να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Ο Ηρακλής θυμάται που πήγε ο άλλος στη τουαλέτα. Εμείς θυμόμαστε ένα παιδί που έπεσε στις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Μην τα βάζεις στην ίδια, μην βάζεις ένα πανό στην ίδια κάποια ευθεία ναι. Με ένα παιδί μια ζωή που χάθηκε. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Ούτε δηλώσεις κάποιου. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην πέφτεις σε αυτή την πλάνη. Ναι. Δεν είναι, το να θυμόμαστε εμείς ένα παιδί που το κυνήγησαν και αναγκάστηκε να πέσει στις ρόδες και να γυρίσει σε ξύλινο παλτό στη μάνα του στην Κύπρο, δεν είναι το ίδιο πράγμα με ένα πανό ή με μια καζούρα ή με ένα αεροπλανάκι, οτιδήποτε. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό έτσι. Το να σου πω είναι όλα αυτά τα ναι. Πράγματα τα οποία δεν θα αφήσουν τους οπαδούς. Δηλαδή ο Σαββίδης να πάει και να δώσει τώρα 2 εκατομμύρια στον Ηρακλή και στον Άρη, πάλι θα έχουν να πούν ρε Κώστα. Δεν γίνεται. Να πάλι σου πω την άποψή μου. Την που φταίει ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Τώρα, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Τώρα δεχόμαστε τέτοιο πόλεμο που δεν έχουμε φίλε το χρόνο και τη διάθεση να γυρίσουμε να μιλάμε για συμμαχίες. Πρώτον. Δεύτερον. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν ανίσχυρος στη Β ή στη Γ, οι άλλοι θα επιθυμούσαν συμμαχία μαζί μου. Δεν θα μας έβλεπαν. Ακριβώς φίλε. Οπότε άστο τώρα. Τι να πούμε τώρα. Άστο. Ο κόσμος. Κοίταξε να δεις. Ο κόσμος. Σε κάθε παρέα υπάρχει και ο Αριανός και ο Ηρακλειδέας και στις οικογένειες μέσα μπορεί να είναι διαφορετικές ομάδες κτλ. Έτσι, το τι κάνουν οι διοικήσεις είναι άλλο επίσης κομμάτι. Το τι κάνουν οι οργανωμένοι, άλλο κομμάτι. Εδώ δεν είναι έτσι απλά. Άιντε, κάναμε τρεις ομάδες. Τι είναι, τι, άιντε. Το έχετε εύκολο αυτό το πράγμα. Και αν θέλεις την άποψή μου, δεν θα γίνει ποτέ στον αιώνα τον άπαντα. Να κάνουμε τι, συμμαχία ή αυτό που λένε μία ομάδα να γίνει όλο το πράγμα να είναι συγχώνευση. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση. Αυτά είναι τώρα λόγια για να κάνουμε, για να μπριζώνουμε τον κόσμο και να λένε όχι και αυτά. Αφήστε τα ρε παιδιά τώρα. Ναι. Αφήστε γιατί η ανάγκη τώρα του Ηρακλή και του Άρη είναι πιο πολύ να βρουν στηρίγματα. Δεν είναι, νομίζω ούτε αυτοί θέλουν φίλε. Ούτε εγώ που μιλάω να σου πω κάτι και με τους Ηρακλειδείς και με τους Αριανούς που όταν συζητάμε δεν έχουν καμία διάθεση φίλε για τέτοια πράγματα. Ο κόσμος δεν θέλει. Δεν να σου πω και κάτι άλλο. Για μένα είναι το φυσιολογικό, αυτό είναι. Να υπάρχει στη Μαδρίτη, Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο. Να υπάρχει Μπάγερ Μονάχου και Μόναχο 1860. Να υπάρχει Τωρίνο και Γιουβέντους. Σε όλο τον κόσμο. Επειδή τώρα οι άλλοι κάτω ανταλλάσσουν γλωσσόφυλλα και συσπυρώνονται
για να είναι μαζί στις λαμογές πρέπει να, και εμείς δηλαδή να σπυρωθούμε για να τι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτοί θα αλλάξουν. Γιατί να αλλάξω εγώ? Θέλω εγώ να έχω την ομάδα μου, να έχει ο Αργιανός τη δική του, ο Ρεκλειδέας τη δική του επίσης. Μια χαρά. Εχθές ο ΠΑΟΚ καλώς έκανε και δεν ψήφισε για τον Παναθηναϊκό. Θα υπήρχε μεγάλη απο... θα με πείραζε πάρα πολύ, φίλε. Αν ψηφίσαμε υπέρ της σωτηρίας. Πάρα πολύ θα με ενοχλούσε. Το λέω ξεκάθαρα. Κώστα, ο Παναθηναϊκός μας έχει κάνει πάρα πολλά τα δύο τελευταία χρόνια. Θέλουμε πολλές εκπομπές. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Έγινε. Ένα τελευταίο. Ναι. Δεν με πείραζε τόσο πολύ αυτά που έκανε. Επειδή ήταν ισχυρός παλιά με τη διαιτησία και αυτά, όσο με πειράζει αυτό που κάνει ο Λαφούζος τώρα. Φυσικά. Μέσα στο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αυτό με πειράζει πιο πολύ εμένα. Φυσικά. Και θα ευχαριστηθώ πολύ να πέσει στη Β' Εθνική. Το λέω καθαρά. Ξεκάθαρα. Η συντριπτική Άρα. Πλειοψηφία μας. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Α, έλα. Ναι. Έτσι, το ζητήσατε. Το τρελό αυτό αγόρι. Είναι ζουμουσάκι, παιδιά, ο Άρντα. Έτσι, δηλαδή χαρά τη ζωή. Τρέλα αυτά. Και πεκτάρα. Θα ξαναπώ ότι έχω πει για το Άρντα σε ανύποπτη στιγμή. Θεωρώ ότι πρέπει στον περίεργο. Πρώτα, δεν είναι κακό χαρακτήρα. Αν ήταν κολόπεδο, αν ήταν αλυταρά, δεν θα κάναμε ίδια κουβέντα. Τούτο εδώ έχει μια ωραία τρέλα, ρε παιδί μου. Είναι μουρλό το παιδί. Έτσι. Είναι. Να πω, συγγνώμη, αλλά είναι καβλιάρη. Δηλαδή, αυτή, δεν είναι, αυτή είναι η λέξη, ρε παιδί μου. Γουστάρει το μύδι, γουστάρει την τρέλα, τη ζωή, αυτά κτλ. Αυτόν όμως. Το πιο εύκολο να τον απορρίψει με τη μία να πεις δεν πρόκειται εσύ ποτέ να κάνεις καριέρα στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το εύκολο. Στείλ τον κάπου αλλού, πουλά τον, δεν ξέρω εγώ τι θα κάνεις. Η μαγιά είναι να του βρεις το κουμπί και αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτή την ωραία τρέλα που βγάζει, να μπορέσει να τη βγάλει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκμεταλλεύσου το, βρες του το κουμπί, δηλαδή δεν ξέρω τι και πώς. Εδώ θέλει, είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας αυτός, το βλέπετε. Αλλά. Είναι μέσα στους τρεις κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος. Έκανε παπάδες τον Ατρόμητο. Πρόσεξε, όχι σε όποια αγαπάω, σε όσες. Παίζει πληθυντικός αριθμός. Ξεκάθαρο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να ξαναπώ ότι περιμένουμε την απόφαση και όχι την ποινή. Επιτρέψτε μου εμένα να λέω, την απόφαση περιμένω. Δεν μπορώ, φίλε, δεν μπορώ. Αγαπώ. Αγαπώ ο Άρντα. Βρες τρόπο. Καταρχήν, μόνο και μόνο που είναι δίπλα στο Σαλάχ τώρα, αυτή την υπερπαικτούρα, θεωρώ αυτή τη στιγμή ο πιο φορμαρισμένος παίκτης στον κόσμο είναι. Αυτός, ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Αιγύπτιος της Λίβερπουλ, που τα βάζει με όποιο τρόπο. Με όποιο τρόπο. Αν ήταν σε καμιά Μπαρτσελώνα, θα λέγαμε ο Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μπαρτσελώνα, αλλά απλά είναι στη Λίβερπουλ που είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι, τα λαέλα οι κομμάτια θέλω. Αυτό το σημείο ειδικά. Διβιντάει, έτσι αγόρι μου, έτσι, έτσι. Τον ιδιότροπο λοιπόν του βρίσκει στο κουμπί. Και όλον αυτό τον ενθουσιασμό, όλη αυτή την ωραία τρέλα, γιατί αυτό είναι παιδί αλάνας, είναι χαμίνι παίκτης, παίζει μπάλα και όχι ποδόσφαιρο, τον βάζει σε ένα ωραίο καλούπι, χωρίς να του αφαιρέσεις την όρεξη για το άθλημα, χωρίς να του στερήσεις αυτή την τρέλα, βρίσκεις έναν τρόπο. Εντάξει, δεν είπαμε να είναι να ξημεροβραδιάζεται και να μπεκροπίνει και να γυρίζει ξημερώματα στο σπίτι, αλλά βρίσκεις έναν τρόπο αυτόν. Φέρνεις και τον άλλον τρελό που παίζει στην Καραμπάχ και η Καραμπάχ εκφράζει, λέει, επιθυμία για να τον κρατήσει. 5 εκατομμύρια είναι η ρήτρα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και κάνεις του χρόνου ομάδα που θα κερδίζει και τις διακοπές. Και τις διακοπές. Φέρνεις και έναν τεράστιο στόπερ. Έλα ρε Κυριάκο Παπαδόπουλε. Έλα ρε Κυριάκο. Έγινε χαμός προχθές. Τον βγάζει φωτογραφία ο Πέλκας στην Εθνική με την άλλη μεγάλη μούρη του Σταφυλίδη. Να τους φέρω πάνω, λέει. Να τους φέρεις. Πόσα χρόνια φωνάζω. Για δύο πράγματα φωνάζω τόσα χρόνια. Ένα, για τον αετό που πρέπει να πετάξει πάνω από τον αετό της Τούμπας να τον εκπαιδεύσουμε και να προλάβουμε την ΑΕΚ που θα το κάνει και ότι η μέρα που θα το δω θα έχω μαύρες πλερέζες. Γιατί φωνάζω χρόνια και έγινα όχι γραφικός απλά, υπερατού γραφικός. Βάλτε ένα αετό με ασπρόμαυρες κορδέλες να περνάει πριν χτυπήσει το τύμπανο στο κέντρο της Τούμπας. Να γίνει χαμός. Κοστίζει τίποτα και είναι τόσο ωραίο αυτό. Στην Μπενφίκα και στη Λάτσιο που το κάνουν δηλαδή και στην Άιντραχτ. Είναι πιο έξυπνοι. Θα μας προλάβει ο Μελισανίδης. Κάντε το. Κάντε το.
Και το δεύτερο που φωνάζουμε είναι ότι θα πάμε σε διάλειμμα, γιατί τελείωσε η ώρα. Εδώ, το δεύτερο που φωνάζουμε πόσο καιρό. Φέρε Κυριάκο Παπαδόπουλο. Φέρε στα φιλίδια αυτούς που νιώθουν, που είναι σε άλλο επίπεδο, που απέδειξαν την αξία τους, με Έλληνες μέσα που νιώθουν και με ξένους πρωτοκλασσάτους σαν τον Μπρίγιοβιτς, σαν τον Μάτος, σαν τον Βιερίνια, τέτοιους. Και δεν φοβόμαστε τίποτα. Ξεκινάει πάλι το πρωτάθλημα. Αυτό που οφείλουμε εμείς είναι να έχουμε το μυαλό μας 100% να πάρουμε όλα τα παιχνίδια και το κύπελο φυσικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε. Πάμε σε διάλειμμα. Πολλές ευχές. Χρόνια πολλά, Ιβάν. Ηγέτη μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Γεια σου, Χαραλάμπη. Θα τα διαβάσω και τα μηνυματάκια σας. Εδώ είμαστε. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε χορηγή πρώτης ώρας. Είναι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Είναι τα οπτικά Μανολόπουλου στην Παναγία Τσαλδάρη στην Νεάπολη. Είναι το καφεμάγαζο με σπιτικά αναψυκτικά, με γρανίτες, με πουρέδες φρούτων για σμούθις, με υπέροχα πράγματα. Αν είστε επαγγελματίας, μπείτε στο καφεμάγαζο.gr, ενημερωθείτε. Αν είναι να ανοίξετε τώρα τα μαγαζιά σας στην Καλλικηδική, καλοκαιρινά κτλ. Απευθύνεται κυρίως στον επαγγελματία. Καφεμάγαζο.gr. Και βέβαια όλα στα όρθια, δυο ψταρούκλες με υπέροχα εδέσματα, με την κορυφαία σκεπαστή στην περιοχή εκεί στη Λεωφόρο Στρατού και στην Κωνσταντινούπολος, υπέροχα εδέσματα. Πάμε σε διάλειμμα, εμείς κληρώνουμε, είπαμε, σακούλα κρέατα, μην τηλεφωνείτε τώρα στο διάλειμμα, μην τηλεφωνείτε στο διάλειμμα, γιατί σε λίγο που θα έχουμε και τη γραμματεία μας, θα μπορείτε να δηλώνετε για το διαγωνισμό μας. Ζουμουσού λέμε. Μπαίνετε στο zoomusou.gr, μου λέτε η εκπομπή της Παρασκευής ήταν από τις κορυφές. Κλαίμε από τα γέλια, λέει ο Παναγιώτης, η εκπομπή της Παρασκευής, ανέβηκε η εκπομπή της Παρασκευής που ήταν τελείως κουκουρούκου. Έτσι, πάμε, ανέβηκαν στο zoomusou.gr, εκεί μπαίνετε. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε, μπουκάραμε, σουλουμουντρούχουμ και καραμπιπερίμ! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αυτά που λέτε. Αυτά. Η απάντησή μου είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Έχουμε σήμερα δωράκλα. Τα κρέατα ενός μήνα. Επιλέγετε εσείς εκλεκτά από το κρεοπωλείο Άγγελος στην Νεάπολη, Άνδρ Παπανδρέου 125. Πάμε στις γραμμές. Εκεί θα μου δώσετε και το όνομά σας, παίρνετε και έξω στη γραμματεία στη Μαριλής 287-888 και δηλώνετε το όνομά σας για να κληρώσουμε μια σακουλάρα κρέατα. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερης ώρας. Είναι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εξαιρετικά πράγματα τρώτε εκεί, υπέροχα, 705-750. Είναι ο Χαλβάς Λουκάς, από την πόλη έρχεται και ξεχυλίζει γεύση, η αυθεντική γεύση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η Καλόε, αλόι με μύρτιλο, με πολλές γεύσεις, ειδικά για τον οργανισμό σας, εξαιρετικά πράγματα μέσα από τη φύση. Ο Χρήστος Κιάτας έχει κάνει την κορυφαία εταιρεία για αλόι στην Ελλάδα. Καλόε και αλόι με μύρτιλο, ειδικά για τον ζάχαρο, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, παιδική κατασκήνωση μια φορά και έναν καιρό. Ενημερωθείτε στο 2310 25 67 88 για το τι ισχύει, πώς μπορεί να στείλει τα παιδιά σε 15 μέρες δωρεάν στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, ένα καταπληκτικό μέρος. Και στην Αριστοτέλους 22, κάντε τη βόλτα σας, είναι πραγματικά παραδεισένιο το μέρος και προσέχουν τα παιδιά σας με τον πιο όμορφο τρόπο. Καλημέρα σας, νέοι! Εγώ είμαι. Εσύ! Κάερεστά περμητίδο λεβεντάρχε σοπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε στο... Έτσι. Και όλα τα καίμε. Αγόρι μου. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Τι έγινε, ο Άριος Φάγος, τσάκα τσάκα, αποφάσεις, βγάζει. Κλάτς, κλούτς, που λέγει και του Λάρα. Κλάτς, κλούτς, βγάζουμε αποφάσεις, απαλλάσσουμε τον κουμπάρο της κουμπάρας, τον κουμπάρο, ο κουμπάρε, ε. Έτσι. Ενώ εμείς, άμα κάνουμε καμιά στραβή, καλά, σοβαρά, θα πάμε σούμπου του μέσα να πάμε. Λέ, εγώ συμφωνώ μαζί σου και ήδη άργησε ο Ιβάν. Καταρχήν πες μου τι, γιατί είπες χρόνια πολλά του Σαββίδη, να πω χρόνια πολλά. 1959, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ιβάν Σαββίδης.
27 Μαρτίου. Δηλαδή είναι μικρότερος 11 χρόνια από μένα, δηλαδή. Έπιασα την ηλικία του. Χρόνια πολλά, θα τα ψηλά βωνά, Ευεργέτη μου, να σε έχω πάντα στον ΠΑΟΚ και να τους κάνεις τους αντιπάλους σου από την πλάτη. Να τους κάνεις από το κακό τους από την πλάτη, από την κακία τους. Εκεί δεν έτσι, θα σε πειράξει κανένας όσο έχεις αυτό το λαό μαζί σου και από πίσω σου. Να σε ακολουθεί. Μη φοβάσαι τίποτε, πλημέλημα είναι. Εδώ ο άλλος εγκληματική οργάνωση είναι και τον είδες πως την γλίτωσε. Ναι, μη φοβάσαι τίποτε, εμείς εδώ είμαστε. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου Κωστή και ήδη έπρεπε να γίνει αυτή η κίνηση για τον Παπαδόπουλο και τον Σταφυλίδη. Ναι. Και δικά μας παιδιά και ξέρουν το ελληνικό τα πάντα όλα. Και παοξάκια, και παοξάκια άρρωστα. Καλύτερους δεν μπορείς να βρεις. Εντάξει, κοίταξε. Δεν μπορείς να κοίταξε. Δώσε ένα φράγκο παραπάνω και θα τα πάρεις από το Champions League. Ναι. Εγώ ούτως ή άλλως είμαι πρωταθλητής Ελλάδος και κυπελούχος Ελλάδος, δαμπλούχος. Δεν το βάζω κάτω, εκεί, μέχρι τελευταίας δραδίδος κλαίματός μου. Φυσικά, φυσικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι ταμπούχος Ελλάδος. Τελείωσε, ό,τι και να λένε αυτοί δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα φτάσω μέχρι την Ελβετία, μέχρι πέρα στο ΚΑΣ θα φτάσω. Έτσι, με αυτό να τον Ευεργέτη που έχω δίπλα μου. Δεν το βάζει κάτω ο πόντιος, έχει ξέρω όχι και βέβαια. Βάζει. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εμείς οι πόντιοι όταν έχουμε δίκιο, δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Μπετόν αρμέ γίνεται μέσα μας. Βάλε μου 947. Γεια σου Παύλε. Παύλος. Και ξέρεις εσύ, τα αυτά πώς τα λένε, τα κρέατα. Τις μεταγραφές θα τις βάζεις, όχι όταν είσαι εδώ. Αδιούχος. Όταν θα λείπεις. Καλά, εντάξει, αφού τα ξέρεις αυτά. Γεια σου Παύλε, γεια σου Παύλε. Για να κάνουμε καμιά σωστή μεταγραφή. Γεια, φιλιά, φιλιά, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Το προγιούτρο αδέρφια. Ζεύει μοβέλη και τρενούτ και ρεκουφάλες. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν αδέρφια, έχει γίνει μία μεγάλη καραμπόλα στο περιφερειακό από δυτικά προς ανατολικά με ασθενοφόρο πριν από τον Άγιο Παύλο. Ναι. Ελπίζω να είναι ελαφριά τα πράγματα, δεν ξέρω, δεν καταλάβαμε πολλά. Πριν τη στροφή, για Ρετζίκη, πριν τη στροφή. Πριν τη στροφή του Αγίου Παύλου, πριν την έξοδο για Άγιο Παύλο. Α, μάλιστα, πιο μετά, ναι. Πριν την έξοδο για Άγιο Παύλο. Ναι. Τώρα, εσείς οι υπόλοιποι ρε μεγάλοι που ανεβαίνετε τον Άγιο Παύλο να πάτε δυτικά, τι σταματάτε και κάνετε κοντινιάρισμα να βλέπετε ρε αγόρια μου. Δεν έχει κάτι να δει. Ναι, δηλαδή προχωρήστε, κάντε το σταυρό σας να είναι όλοι καλά και φύγετε στην ευχή της Παναγίας. Δεν είναι. Όλοι, δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Όχι, αν είναι έτσι, να έρθει και αυτός με την άσπρη ποδιά και το λαμαρινένιο κουβά που έλεγε λεμόνι, πορτοκάλι, φρέσκοσάντες, παιδιά! Ροξάκι, δηλαδή, παιδιά! Ξηροκάρπι! Με αυτή τη βλακεία που μας κουβαλάει όλους και έρχεται από πίσω μου τώρα ένας γύρω στα 70-65 με μία Mercedes και να κάνει κάτι σφήνες. Λέω καλά, προηγουμένως δεν είδε ο άνθρωπος τι κάνει. Είδε και ζήλεψε μάλλον. Ζήλεψε και θέλει και αυτός. Τελείως όλοι. Ρε μεγάλε, πού πας. Πού πας. Το έχει πει και ο Καράς, φίλε. Πού πας. Ναι, πού πας. Πού πας. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει τα παπαγαλάκια κάτω, παιδιά. Ο επιτετραμένος του αθλητικού ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο κύριος Παπάζογλου και ο κύριος Κοντός και τα άλλα παπαγαλάκια εκεί στην Ερά, το γυρίζανε τώρα το παραμυθάκι. Παιδιά, μην βγάζουμε, εμείς εδώ στην Ελλάδα βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα και κατηγορούμε. Α, ναι. Τώρα τι, να περιμένουμε την απόφαση τώρα, έτσι. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι ένοχος, είπαμε ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το νουρ, για τα ναρκωτικά, αυτό είπαμε. Εμείς έχουμε ένα κακό στην Ελλάδα να προτρέχουμε και να βγάζουμε τις αποφάσεις, δεν είμαστε δικαστήρια. Τώρα ξαφνικά θυμηθήκαμε. Όταν ο Ιβάν μπήκε μέσα στο γήπεδο, πιστολέρο, ο μαφιόζος, που πρέπει να υποβιβαστεί η ομάδα και θα φάει μεγάλη τιμωρία, τότε δεν κάνουμε. Τότε δεν είναι. Τα δικά μας δικά τους και τα δικά τους πάλι δικά τους, φίλε. Αλλάξανε λοιπόν το παραμυθάκι, ήρθε η Τόνη, το γυρίσανε και για το Σαββίδι φυσικά, γιατί τώρα δεν τους παίρνει τις λακίες που λέγανε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν... Είδες, Γκόραν, είδες λέω ρε παιδί μου, η μοίρα
πώς τα φέρνει. Ήταν, είναι τόσο νοπό όλο αυτό το ξέσχισμα που έκαναν. Διότι αν το ίδιο πράγμα γινόταν με το Μαρινάκι μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο, δεν πέρασαν ούτε, ακόμα δεν έχει στεγνώσει το αίμα από τη σφαγή που έκαναν στον Ιβάν. Δεν έχει στεγνώσει, φίλε, το μαχαίρι. Μιλάμε για ξέσχισμα. Τώρα βλέπεις, τρία πουλάκια κάθονταν. Η κούλα πάλι, ρε παιδιά. Πάλι, να σώσει το βάζελο. Είδες. Γιατί κόπτεται τόσο πολύ να σώσει το, μήπως θέλει να σώσει το τομάρι της. Μήπως, θύμισε μου λίγο. Θύμισε μου λίγο, Γκόραν. Επόμενη αγωνιστική, τι παίζει. Παναθηναϊκός. Αστιχτήρ. Έλα, πέφτω από τα σύννεφα. I'm falling from the clouds. Πρόσεξε, μόνο όταν πέσουν να μην κάνουν και πολύ θόρυβο. Όσοι δεν μπορούν πλέον να κρατήσουν τα προσχήματα, όποιος δεν τους καταλαβαίνει, συγγνώμη, είναι βλάκας. Τους ξεφεύγουν. Σαν αέριο σε γαστρεντερίτιδα. Σαν την τζίρλα σε γαστρεντερίτιδα, σε κόψιμο, τους φεύγουνε. Δεν μπορούν να κρατηθούν. Δεν μπορούν διαφορετικά τον ΠΑΟΚ φέτος να τον πολεμήσουν. Και από εδώ και πέρα δεν θα μπορούν να τον πολεμήσουν. Ακριβώς. Διότι εμείς είμαστε πλέον μεγάλοι και τρανοί. Και ας το πάρουν χαπάρι. Ακριβώς. Έτσι. Τα πράγματα, Γκόραν... Αγόρι μου, ζω μου σου, αδερφέ μου, μόνο ενωμένοι, φιλιά! Φιλιά! Γεια σου, Γκόραν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θυμάστε που λέγαμε πριν έρθουν αυτά τα δύο μάτς, τι λέγαμε. Οι ακροατές, οι πιστοί θα θυμούνται που λέγαμε από μικροφόνου. Προσέξτε, διότι δεν μπορούν αγωνιστικά να μας σταματήσουν με το σερί που έχουμε κάνει, με την ψυχολογία που έχουμε, να πετάει η ομάδα, να κεντάει. Δεν μπορούν. Θα ψάξουν άλλους τρόπους. Ποιοι είναι οι άλλοι τρόποι, Κωστή? Οι άλλοι τρόποι είναι με αφαίρεση βαθμών. Θα προκαλέσουν για να κάνουμε επεισόδια. Και ο κόσμος στάθηκε στο ύψος στα δύο παιχνίδια. 30.000 άνθρωποι και τις δύο φορές ήταν άψογοι. Ήταν κύριοι, παρότι προκλήθηκαν από τα τέτοια του Κουμαϊμυραλάς, από τις χειρονομίες του Πρωτό. Από το Λάζαρο στον δρόμο που πήγαινε με ύφος και κοιτούσε στη θύρα 4 να πάρει την μπάλα στην προθέρμαση. Από το Δημητριάδη, από τον μπάγκο της ΣΑΕΚ, από τα κλωτσίδια, από τις χειρονομίες, από όλα. Και ήταν ο κόσμος άψογος. Γιατί? Γιατί προστάτευσε αυτό που αγαπάει. Κατάλαβε ότι θα του τη στήσουν. Δεν μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα έβρισκαν τρόπο να βάλουν τρικλοποδιές. Με δόλιο τρόπο, με ύπουλο, με λαμογιά, με φουστιά. Και αυτό έκαναν κιόλας. Αυτό έκαναν. Και το λέγαμε πριν, προσέξτε, θα κοιτάξουν πώς μπορούν, αφού είδαν ότι δεν στραβοπατήσαμε στο Αγρίνιο, δεν στραβοπατήσαμε στα Γιάννενα. Όταν βγαίνει ο Γραφικούλης και λέει, να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και βγάτε μίσο στο πρόσωπό του. Απέχθεια για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα το πάρει, δηλαδή, ας το πάρει η ΑΕΚ, δεν πειράζει, αυτοί μεταξύ τους τα έχουν βρει, τους είδατε στην ψηφοφορία. Οι ντεμέκ εχθροί και αντίπαλοι, υποτίθεται ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ήταν αιώνιοι εχθροί. Και η ΑΕΚ το ίδιο. Ψηφίσανε τώρα να σώσουν το βάζελο μέσα στη χρονιά που χρωστάει τις Μιχαλούς. Τους βλέπετε. Αυτό είναι. Απλά δεν υπάρχει. Πλέον πέσαν οι μάσκες όλες. Το κατάλαβε και ο τελευταίος. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Έλα, γόρι μου, έλα. Επειδή η πρώτη ήττα έγινε ήδη, το ΠΟΚ ενωμένο. Είχε την πρώτη του ήττα, αν φάνηκε ξεκάθαρα, έτσι. Από τη μια μεριά είναι ο ΠΑΟΚ με τις υπόλοιπες ομάδες, που μέχρι τώρα συντασσόντουσαν με το ΠΟΚ, και ναι. Τώρα το ΠΟΚ αρχίζει και χάνει δυνάμεις. Φυσικά. Δεν φτάνει στην ψηφοφορία, ήθελε 12, πήρε μόνο 7 εχθές ο Παναθηναϊκός για να σωθεί. Αυτή ήταν η πρώτη του ήττα. Ναι. Και αυτό φαίνεται ότι χάνουν τη δύναμη, και όσο χάνουν δύναμη τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν. Και θα δημιουργούν. Αλλά... Και τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα θα δημιουργούν μέσα στον πανικό τους. Θα δημιουργούν, ναι, αλλά δεν θα έχουν δύναμη. Το ζήτημα είναι ότι για να χάσουν και άλλη δύναμη, θα κάνω μια πρόταση στον εορτάζοντα Ιβάν, και χρόνια του πολλά λοιπόν, στην περίπτωση αυτή μπορεί να κάνει ένα βασικό βήμα. Το κανάλι Εψιλον να πάρει από 4 μέχρι 8 μικρομεσαίες ομάδες να τις δώσει 700-800 χιλιάρικα και να έχει τα παιχνίδια και να έχει και την πλειοψηφία στη Σούπερ Λίγκα. Είναι πολύ εύκολο, γιατί τώρα πια έχουν πέσει οι τιμές
και το έχουν απόλυτη ανάγκη οι ομάδες για να μπορέσουν να κάνουν budget. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαπραγματευτεί και θα υπάρχει και μια πολύ καλύτερη συμμετοχή ως προς το κανάλι, γιατί είναι σίγουρο ότι θα ανέβει η χρωματικότητα. Μάλιστα. Αλλά αυτές τις κινήσεις δύναμης δεν τις κάνει κανένας άλλος και δεν μπορεί να τις κάνει. Οπότε καλό είναι να το δει και αυτό. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Φιλάρετε, δεν φοβόμαστε κανέναν και τίποτα. Σας το λέω ειλικρινά. Το πρώτο στάδιο, έχω πει πολλές φορές τα συναισθήματά μου ποια ήταν, γιατί πιστεύω ότι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα νιώσαμε τον τελευταίο μήνα. Πρώτα ήταν οργή για αυτό που έγινε και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Μετά μια θλίψη, δεν ήθελα ούτε από το σπίτι να βγω, με έπιασε πραγματικά μια μελαγχολία. Και μετά ένιωσα περηφάνεια. Σηκώθηκα και λέω, ρε κουφάλες, δεν θα σας περάσει. Καμάρι για αυτό που αγαπάω, περηφάνεια και λέω δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε. Ό,τι και να κάνουν. Ό,τι και να κάνουν. Είμαστε πολύ δυνατοί πλέον για να μας φοβήσουν. Και για τους υποκριτές εκεί κάτω, να θυμηθούμε ότι πριν καν ο εισαγγελέας κάνει οτιδήποτε, επειδή ένα καράβι ήταν κάτω στην Κρήτη, το είχαν κάνει βούκινο όχι για να βγει απόφαση δικαστική, ούτε καν ο εισαγγελέας δεν είχε ασκήσει κάποια ποινική δίωξη. Εκείνοι είχαν βγάλει ένοχο, είχαν βγάλει τα πάντα. Όλα. Τέτοια ευαισθησία που είχαν τότε, τώρα δεν είναι, τώρα πρέπει να τα έχουν. Ρεζιλεύτηκαν. Ρεζιλεύτηκαν. Αφήστε την μπάλα. Δείτε το ανθρώπινα. Ο άλλος χθες, ρε Γεωργιάδη, ρε Μπουμπούκο, κατευθείαν. Κατευθείαν να βγάλει. Θέλει που την Μπίμπι πλέει να κρυφτεί και χαρά δεν την αφήνει. Κατευθείαν. Δεν σε είδα την Παρασκευή να βγεις να κάνεις ένα tweet για τον Ουρένα. Δεν σε είδα πουθενά, εξαφανίστηκε εσύ και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν το περιορίζω μόνο σε αυτόν. Σε όλους. Κυρία Σπυράκη, κύριε Καμπουράκη, πού είστε τώρα, πού είναι οι ώρες που αφιερώσατε, στο Sky, σε Αλφα, σε Αντένα, παντού. Πού είναι, πουθενά, φίλε. 60 και 50 δευτερόλεπτα. Όργανο, που είναι το δημοσιογραφικό όργανο κάτω στην Αθήνα, δεν έχει καμιά ευαισθησία για αυτό που έγινε στο δημοσιογράφο. Πάλο που τον απήγαγαν τον άνθρωπο, βγήκε και είπε: με απήγαγαν οι μπράβοι του Μαρινάκη. Δεν πρέπει να ασχοληθεί κάποιος. Κάτι ανακοίνωση δεν έχει από εκεί κάτω. Κάτι ανακοίνωση, φίλε. Άσε, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Γεια και χαρά. Γεια χαρά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. 2310-287-888. Λέει ο Κώστας Βαλάνης. Καλημέρα, Κωστή. Είμαι φαντάρος στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη και κάθε πρωί εδώ ξέρουν όλοι από το διοικητή μέχρι λοχαγό ότι 8 με 10 ακούω τσατσαρό και δεν με ενοχλεί κανείς, ούτε κουβέντα, ό,τι θέλουν μετά, ό,τι θέλουν. Επίσης ο Μαρινάκης είναι ηθικός αυτουργός στο θάνατο πολλών ανθρώπων που πεθαίνουν από ηρωίνη, ζούμου σου λέμε. Αδερφέ, αυτό θα το αποδείξει η δικαιοσύνη. Αυτό που λες θα αποδειχθεί στα δικαστήρια. Αυτό που εμείς τώρα μπορούμε να πούμε είναι ένα, ότι διώκεται για κακούργημα. Ότι ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα. Αυτό μπορούμε να πούμε. Αυτό υπάρχει. Το τι θα γίνει μετά, δεν μπορούμε να βγάλουμε απόφαση. Ούτε μπορούμε να αυτό το πράγμα που λες να το δεχτούμε. Εκτός ότι δεν δικάζουμε, δεν είμαστε δικαστές. Γεια σου Χρήστο Κολοβέ στη Μελβούρνη. Ασπρόμενες καλησπέρες από τη Μελβούρνη. Μισό δευτερόλεπτο να διαβάσω. Γεια σου Λάρη Καρακίτσο. Happy birthday, πρόεδρε. Ιβάν Σαββίδης, 27 Μαρτίου 59. Καλημέρα, γεια σου Γιάννη Κανάρη. Γεια σου αδερφούλη. Γεια σου γίγαντα, πόσα κουτιά. Τους τρελαίνεις με τα quiz. Λοιπόν, χαρές και λύπες θα είμαστε μαζί. Χρόνια και αιώνες και όσα χρειαστεί. Χλάτς, κλούτς, ζούμου σου λέμε για κάθε πίκρα και με. Γεια σου Λάρη. Γεια σου Λάρη που βάζεις φωτογραφίες ωραίες από τα παλιά. Εκεί σε βλέπω με τους μπασκετμπολίστες. Χθες ήταν η επέτειος, έτσι. Καλημέρα από Ασπρόμερ Σουηδία στο Χέλσιμπουργκ. Γεια σου Ηλία Σταφυλίδη. Καλημέρα στη Δέσποινα Κυριακίδου, μας ακούει στην Αθήνα. Καλημέρα Κωστή και Ζουμουσάκη, όμορφη Τρίτη με υγεία και πολλά χαμόγελα. Παοκάρα, λέμε Ζουμουσού, γεια σου! Γεια σου Τσόφα, γεια σου Σοφία Ξανθοπούλου. Καλημέρα στην παρέα, εδώ υπάρχει κυβέρνηση, λέει, γι' αυτό απαγορεύεται να πάρει πρωτάθλημα η Παοκάρα μας. Ωρε, πού πάμε, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γεια σου Αναστασία μου, καλημέρα Ζουμουσάκια, καλημέρα Κωστή μας, δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη, Ζουμουσού. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Φοβερή φωτογραφία έχει βάλει ο Χρήστος ο Δαβίδης. Μητέρα λέει πρέζα κατά το μητέρα Τερέζα. Λοιπόν, χωρίς αυτούς τους ανθρώπους και έχει φωτογραφία ο Βασίλης Πάνος, Γιάννης Βαλενιδωράκης στην Πρέβεζα, θα είχε πάει κατά διαόλου. Η προσφορά τους είναι αρκετά γνωστή σε όλο τον ελληνικό λαό και έχει βάλει σαλιαρέλι, κόκαλι, έχει βάλει κοσκοτά, έχει βάλει όλα τα μπουμπούκια. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον άνθρωπο που βοήθησε και συνεχίζει να βοηθάει οικογένειες με προβλήματα υγείας. Λέει ο Σούφου Πάοκ Νέας Υόρκης, να είναι καλά τα παιδιά.
Ξέρουμε ότι μας ακούνε παρά τη διαφορά ώρας. Να είναι γερά. Να προσέχουν. Γεια σου Σίμω, γεια σου συμμαθητή μου. Να είσαι καλά, ο Σοκράτης. Ο Λεβέντης έχει βάλει ωραίο βιντεάκι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μη δείτε αθώο ευτραφή άνθρωπο, λέει ο Θεολόγης Ευθυμιάδης. Μη δείτε αθώο ευτραφή άνθρωπο, αμέσως του φορτώστε ακόμα και το προπατορικό αμάρτημα. Ρε μάλια! Φίλε, τι γίνεται, είμαστε στον αέρα και κρυώσαμε. Μην πάει γραμμές, περίμενε τώρα να διαβάσω αφού ξεκινήσει τα μηνύματα. Γεια σου, Χρύσα Άντσου! Ξεκινά το πρωτάλληλο Σάββατο από 5 και 4. Ο Λάρη έχει βάλει από το σύνδεσμο τα παιδιά στο Ανόβερο. Έκαναν εκπληκτική γιορτή. Εκπληκτική γιορτή, εθνική γιορτή 25 Μαρτίου. Τίμησαν την ιστορία μας. Και βέβαια, εκεί στο εξωτερικό, με τις υπόλοιπες, με τους Έλληνες, με τις υπόλοιπες ομάδες, με τους υπόλοιπους συλλόγους στο Ανόβερο, έγινε ένα πραγματικά φοβερό συναπάντημα. Ελλήνων από κάθε άκρη της Γερμανίας. Και μπράβο τους. Καλημέρα σου, Μουσάκε, μου λέει ο Τέο Κεντρή. Κάτι επίκαιρο. Χθες από ταβέρνα που με πήγανε στην Κέρκυρα μετά από δουλειά αργά το βράδυ, μιλούσαμε με τον ταβερνιάρη, αν και βάζελος. Το κρέμασαν τα παόκια πριν 12 χρόνια το σύμβολο του ΠΑΟΚ, λέει. Στο κουμπούρι. Μάλλον κάτι ξέρανε, πολύ μπροστά ήτανε. Βέβαια, όπου να πας, φίλε. Όπου και να πας. Και στην Κέρκυρα έχει ΠΑΟΚ και βλέπεις έχουν κρεμάσει το λάβαρο. Έχω πει πολλές φορές, πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να το πω. Λοιπόν, ότι ο ΠΑΟΚ, αυτό που πιστεύουμε για τον ΠΑΟΚ, αυτό που είναι ο ΠΑΟΚ για μας, είναι σαν την ευχή της μάνας. Σαν το χάδι του πατέρα. Όπου και να πας, τα κουβαλάς μαζί σου. Τέλος. Όπου και να πας. Μετανάστη στο Βόρειο Πόλο να πας. Να είσαι μόνος σου, να σπάς τρύπα στον πάγο για να ψαρεύεις ψάρι και να έχεις παρέα τους πιγκουίνους που παρεμπιπτόντως είναι ασπρόμαυροι και οι πιγκουίνοι, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άμα δείτε κανέναν άλλο χρώμα να μου το πείτε. Φουλ. Τα πάντα το ίδιο, ασπρόμαυρο. Τα κοάλα το ίδιο, ασπρόμαυρο. Η ζεύρα, ασπρόμαυρο. Δηλαδή, φιδιαλούζουμε. Όπου και να πας λοιπόν, το κουβαλάς μαζί σου. Δεν ξεχνάω ποτέ, κάθε φορά το λέω, την κουβέντα του αδερφού μου όταν έφυγε από Θεσσαλονίκη. Που του λέω, αδερφέ, πού πας. Άμαστε χώρια, δηλαδή, τον καφέ που θα πίναμε μαζί, τη βόλτα που θα κάναμε, το γήπεδο που θα πηγαίναμε, ξέρω εγώ, τίποτε. Φεύγεις και αφήνεις, λέω, γονείς, αυτά, φίλους εδώ, τι γίνεται. Τι κάνεις. Μου λέει, φεύγω. Και παίρνω μαζί μου από Θεσσαλονίκη ένα πράγμα. Και θα το κουβαλάω μαζί μου στην Πάτρα. Που είναι φωλιά η Πάτρα, έτσι. Γαβροφωλιά, άσχημη. Δεν σου λέω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα. Παίρνω μαζί μου τον ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι. Όποιος έφυγε έξω. Ο φίλος μας, ο Ντόναλτ, που έφυγε και ξενιτεύτηκε προχθές. Όλα τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό, όλα τα παιδιά που είναι ήδη χρόνια στο εξωτερικό. Είναι ένα αποκούμπι τρελό. Είναι ένα οφάλιο λόρο με την πατρίδα, αυτό που σε κρατάει ζωντανό. Γιατί δεν είναι απλά 22 τύποι που κυνηγάνε ένα πετσί. Είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Είναι αρχές, είναι ιδανικά. Είναι πράγματα με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία μεταφέρουμε, μεταδίδουμε, μεταλαμπαδεύουμε, να τα εφησίσουμε και στα παιδιά μας όλα αυτά. Έτσι απλά θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση για τραπέζια σήμερα. Μα θέλετε, γιατί μου το ζητήσετε και έχουμε πολύ καιρό. Πάμε διαλυματούμπεν και επιστρέφουμε. Έτσι, 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 όμορφα. Πάμε, 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 τα βαντούρι. Αυτό πάλι με τα... Ο Μποτρίνη που τους μιλάει έτσι, λες και έχει, έρχεται το τέλος του... Τι κακιά φάτσα που είσαι, ρε φίλε. Πάνε τα παιδιά να μαγειρέψουν, λες και έρχεται το τέλος του κόσμου με έναν τρόπο άσχημο, δηλαδή μιλάνε στα παιδιά, αλλά σαν να είναι... Σαν σκουπίδια τους μιλάνε. Εκεί θέλει ένα πράγμα που έχετε με αυτό το είδος τη σοκοπή. Εκείνο, τ' άλλο, τώρα, εκείνο, αυτά. Του κάνεις μία έτσι και του διώχνεις το καπέλο από το κεφάλι. Τάκ, του πετάς το καπέλο. Έλα ρε φίλε, έλα να μου ξαναμιλήσεις. Εσύ που ντρέπεσαι που το κεφάλι σου δεν έχει μαλλιά, έρχεσαι και μου μιλάς έτσι. Έφυγες, όπως είσαι. Τι πράγμα είναι αυτό ρε παιδιά. Πω, καλά για τα άλλα, για τα Power of Love, για αυτά τις υπερπαραγωγές του Sky. Δεν μπορώ, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, πραγματικά μιλάμε ότι η τηλεόραση περνάει φοβερές, συγκλονιστικές δόξες, στιγμές μοναδικές, δηλαδή παραγωγές εκπληκτικές, τέλειες, τι να πω. Πάμε στις γραμμές, πάμε, 2310-287-888 για το τελευταίο 20 λεπτό, αν θέλετε να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Ετοίμασε αντίστροφη μέτρηση για τραπέζια στη Λαδόκολα, για τραπέζια στο Όλα στα Όρθια, να παίξουμε και παρέα, αν θέλετε.
2310-287-888. Εξακολουθείτε και δηλώνετε και το όνομά σας και στον αέρα και έξω για, για την σημερινή μας προσφορά, για το σημερινό μας δώρο που είναι η σακούλα με τα κρέατα από το Ακροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη. Τα κρέατα ενός μήνα. Ενός μήνα. Μηνύματα από κάθε άκρη του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως δώσαμε μόλις κλείσαμε τους 10.000, θέλω να σας πω ότι μέσα σε λίγες μέρες ήδη τα μέλη στην ομάδα μας, λοιπόν, είμαστε, το νούμερο έχει γράψει αυτή τη στιγμή 10.733 μέλη, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες προσθέθηκαν 733. Κανένα φίλτρο δεν κάνουμε, καμία εξέταση, να το ξέρετε. Η ομάδα είναι ανοιχτή. Όποιος όμως μπαίνει για να βρίσει, για να προσβάλλει, για να διχάσει, όποιος μπαίνει με γλώσσα περίεργη, ειδικά απέναντι στα υπόλοιπα ζουμουσάκια, χραπ! Δεν έχει! Χραπ! Κόβεται έτσι κατευθείαν με συνοπτικές! Δεν έχω άλλο υπομονή να καθίσω, να, ούτε να μιλήσω για να πείσω τον κανένα πως έπρεπε να γράψει, ούτε να βάλουμε μυαλό στους άμυαλους. Ούτε δεν έχω ίχνος υπομονής. Την υπομονή μας την εξαντλήσαμε φέτος με αυτά που κάναμε στον ΠΑΟ. Να το ξέρετε. Καμία, μα καμία αντοχή άλλη. Τέλος. Τέλος. Να το ξέρετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, καμία περίπτωση να κολώσουμε. Το είπα και την άλλη φορά. Το ξαναλέω και συνέχεια. Τώρα θα έρθω στις γραμμές. Λέω λοιπόν, όλο αυτό μας έκανε πιο δυνατούς, μας έκανε πιο ΠΑΟΚ, μας έκανε πιο σπυρωμένους. Δεν θα κολώσουμε. Ένας από τους λόγους που έκαναν όλο αυτό, με τον επικοινωνιακό πόλεμο στον ΠΑΟΚ και στον Ιβάν, με τις τραγικές αποφάσεις δικαστικές, με την κλοπή των ονείρων μας, του πρωταθλήματος, με όλο αυτό που έχει γίνει, ο βασικός σκοπός δεν είναι μόνο να αφαιρεθούν κάποιοι βαθμοί. Δεν είναι να σου στερήσει ένα πρωτάθλημα. Είναι να σου σπάσει το ηθικό. Να σου τσακίσει την ψυχολογία. Αυτό δεν μπορεί να το καταφέρει αν δεν το θέλεις εσύ εκεί έξω που ακούς. Αν εσύ κολώσεις, αν εσύ κλονιστείς, αν εσύ αμφιβάλλεις, αν εσύ δηλιάσεις, αν εσύ φυγομαχήσεις, αν γίνεις ρύψασπης, τότε έχεις κάνει τον απέναντι αυτόν που σε πολεμάει ευτυχισμένο και χαρούμενο. Γελάει κάτω από τα μουστάκια του ή κάτω από το διπλό προγούλι του, κάτω από την κοιλιά του. Έχεις πετύχει αυτό το οποίο επιζητά. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός. Αν λοιπόν καταφέρει και κλονίσει τον κόσμο, αν καταφέρει να μας διασπάσει, να μας χαλάσει την ψυχολογία, αυτός που είναι απέναντί μας, αυτή μάλλον, γιατί δεν είναι μόνο ένας, είναι πολλοί. Χθες τι περιμένατε δηλαδή? Ο ΠΑΟΚ να ψηφίσει υπέρ του σκανδάλου να σωθεί ο Βάζελος που χρωστάει εκατομμύρια σε όλη την κοινωνία. Αλλά έτσι μάθαν τόσα χρόνια να καλύπτει ο ένας τον άλλον. Να καλύπτει ο ένας τον άλλον, να κάνει πλατούλες ο ένας τον άλλον, παιδιά, είναι ξεκάθαρο, το καταλαβαίνετε. Απλά τα πράγματα. Πάμε να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, θέλετε? Να παίξουμε, θα σας δώσω γράμμα και θα κάνουμε αντίστροφη μέτρηση. Στείλε και μέσα Μαριλής για να παίξουμε. 2310-287-888 και για τη σακούλα με τα κρέατα, έτσι κι αλλιώς από το Ακροπολείο Άγγελος, αυτό έτσι κι αλλιώς, αλλά και για τα τραπέζια, άμα θέλετε να παίξουμε για τραπέζια. Μέρα γιορτής Ιβάν Σαββίδη σήμερα, όχι ονομαστικής γιορτής, γενεθλίων. Διότι σας σήμερα το 59, ίδια χρονολογία με την Τούμπα. Ίδια χρονολογία. Κωστή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πες μας τι έγινε με την πίτα. Δεν υπάρχει καμία απόβαση. Καμία απόβαση. Καμία. Και όχι ποινή, απόφαση. Το τι θα γίνει θα το ξέρουμε το πολύ, πιστεύω, αύριο. Αύριο είναι που είναι να έρθει ο Αλέξης Θεσσαλονίκη. Ένα. Ή δεν θα βγει η απόφαση πριν έρθει, ή θα βγει η απόφαση και δεν θα έρθει. Ή θα έρθει και θα βγει μετά η απόφαση. Σας λέω όλες τις βερσιόν. Όλες τις βερσιόν. Όλες. Λοιπόν, λέει η Μαρία, σε έχουμε πει πάρα πολλές φορές, λέει να μας πεις το ανέκδοτο με τον Παπαγάλο. Έχεις πάρα πολύ καιρό να το πεις, πες το. Θα το πω. Θα το πω. Θα το πω το ανέκδοτο με τον Παπαγάλο. Έχει μπλοκάρει το κέντρο έξω με τα... με τα κρέατα. Πέμπτη μεσημέρι θα βγει η απόβαση. Ή έρχεται ο Τσίπρας, Χρύσα μου. Τετάρτη έρχεται νομίζω. Τετάρτη, νομίζω αύριο, αύριο. Αύριο. Λοιπόν, μπαμ μπαμ λέω και θα έρθουμε στις γραμμές. Αφού παίρνετε έξω, να πούμε επί τη ευκαιρία το ανέκδοτο με τον Παπαγάλο. Το έχω πει κι άλλη φορά, είναι μεγάλο, αλλά είναι από τα αγαπημένα.
και μου το ζητάτε συνέχεια. Είναι ένας τύπος, Χριστοκιώση, που έχει βάσει με συμβολίες ότι η γυναίκα του τον απατά. Φεύγει ταξίδια στο εξωτερικό πολύ συχνά εδώ μεταξύ και η άλλη πίσω έχει ελεύθερο πεδίο για να του λομπιμπίζεται. Βάζει τέλος πάντων detective, δεν βγάζει άκρη. Βάζει κάτι γνωστούς να παρακολουθήσουν, τίποτα. Τον πιάνει ένας και του λέει, έλα δωρή. Η τελευταία λέξη λέει στην παρακολούθηση είναι ο παπαγάλος. Άσυχτηρ λέει. Όπως το λέει ο παπαγάλος. Και λέει, τι. Θα πας να πάρεις ένα παπαγάλο, θα το βάλεις λέει μέσα στην κρεβατοκάμαρα, στο κλουβί. Ο παπαγάλος λέει που θα μιλάει όμως. Αυτό είναι παπαγάλος. Ψιλοπιγκουίνος μου κάνει εμένα. Μισό δευτερόλεπτο στις γραμμές θα το τελειώσω και έρχομαι αμέσως. Έρχομαι. Τέλος πάντων φεύγει, γυρίζει, το παίρνει απόφαση στο τελευταίο ταξί. Θα πάω να πάρω παπαγάλο. Πάει λοιπόν στην παπαγαλερή, που είναι μια από τις κορυφαίες τέλος πάντων στη χώρα. Μπαίνει μέσα, μόνο παπαγάλος που μιλάνε. Λέει, γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, λέει, ήθελα έναν παπαγάλο να μιλάει. Τέλος πάντων. Βεβαίως, λέει. Πάμε λίγο στην πρώτη κατηγορία, που είναι η ακριβή μας, λέει, που είναι μοναδικά κομμάτια συλλεκτικά σε όλο τον κόσμο. Εδώ, λέει, είναι κάνει έτσι το παραβάν. Ένας παπαγάλος πολύ, να πούμε, με λοφείο, αυτά με χρώματα, έτσι πολύ αρχοντικός. Αυτός λέει, κύριε, εντάξει, δεν μπορώ να σας πω, λέει, μιλάει 7 γλώσσες. Είναι ο Ζων Πιέρ, είναι Γάλλος, έχει σπουδάσει, λέει, πολιτική επιστήμη, έχει σπουδάσει επικοινωνία, έχει, λέει, τι να σου πω, όταν μπαίνει μέσα, λέει, στο καφενείο, οι άλλοι παπαγάλοι σηκώνονται όρθιοι και του λένε, γεια σας, κύριε! Λέει, μάλιστα, μιλάει και ελληνικά, βεβαίως, λέει, μιλάει και λένε, σας είπα, κύριε, 7 γλώσσες. Πόσο κάνει αυτός? Αυτός λέει κάνει 15.000 ευρώ. Λέει είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δεν μπορώ, λέει, πάμε σε κάτι πιο οικονομικό. Βεβαίως, πάμε δίπλα. Εδώ είναι ο Hans Peter, είναι Γερμανός. Με πολύ φιλελληνικά συναισθήματα. Λέει, έρχεται και στην Ελλάδα, διακοπές αυτά, είναι δεκαθλητής. Έχει πάρει 4 φορές στους παπαγαλιακούς αγώνες, λέει, χρυσά μετάλλια. Ένα πραγματικά υπέροχο πουλί, το οποίο λέει και αυτό, λέει. Μιλάμε για έναν αθλητή, λέει, πρότυπο. Πρότυπο, τι να σου πω, λέει. Δεκάδες εταιρείες διαφημίζονται σε αυτόν τον παπαγάλο. Αυτός λέει, πόσο κάνει? Αυτός λέει, κάνει 9.500 ευρώ. Σας παρακαλώ, λέει. Κάτι πιο φτηνό. Πάμε, κατηγορία ο Λουίτζι, Ιταλός. Εκπληκτικός εραστής, τις έχει. Ματσακονιάσει όλες τις παπαγαλίνες, ζωγράφος, ποιητής, γονδολιέρης, αυτά, τραγουδάει σε 19 γλώσσες διαφορετικές καντάδες. Λέει, μιλάμε για ένα σπάνιο πουλί, εξαιρετικό. Λέει, αυτός πόσο κάνει? Αυτός λέει, κάνει 6.000 ευρώ για εσάς. Λέει, κοιτάξτε, κυρία μου, λέει, δεν έχω τόσα λεφτά. Αν μπορείτε κάτι πιο οικονομικό. Πείτε μου, κύριε, πόσα λεφτά είστε διατεθειμένος να διαθέσετε? Τέλος πάντων, λέει, έχω 500 ευρώ. 500 ευρώ, μα πείτε το, κύριε, από την αρχή. Πείτε το να πάμε σε άλλη κατηγορία. Ανοίγει κάτι πόρτες, κατεβαίνουν σε κάτι υπόγεια, να ένα κελάρι, να κάτι σιδερένιες πόρτες, να κάτι υπόγεια, περνάει μέσα, αυτά στον καυστήρα, πάει στο βάδος, είναι ένα κελί. Τρεις φορές γυρίζει το κλειδί στο κελί, ανοίγει μέσα ένας μεγάλος μαγκίτης, θα πούμε, ξέρω εγώ, αυτά. Επ! Τι έγινε, ρε μόρτες, λέει. Όλα καλά. Λέει, λοιπόν, άκουσα. Αυτός εδώ, λέει, είναι ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης, λέει, είναι εκτή η ποινή εμπόρων ναρκωτικών. Δεν ήταν πρόεδρος σε κάποια ομάδα και την πάτησε. Λοιπόν, εμπόρων ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, μαστροπία, δύο φόνους, δύο ληστείες τραπεζών, λέει. Εντάξει, λέει, είναι ένα πουλί το οποίο είναι ζημασμένο. Απλά σε ένα καυγά, λέει, στην Τρούμπα, τον πυροβόλησαν, λέει, στο πόδι και έχει χάσει το πόδι του. Και στηρίζεται, λέει, στο τσουτσούνι του, στηρίζεται, λέει, στο πουλί του. Το ένα πόδι, λέει, και στο πουλί του. Λέει, δεν με πειράζει εμένα αυτό, λέει. Μιλάει. Βεβαίως μιλάω. Βεβαίως μιλάω! Αμέσως άλλαξε και φωνή από ο παπαγάλος, πήγε στο ρόλο, γιατί πριν μίλησε κανονικά. Λέει, άκουσε, του λέει ο δικός μας. Θα σε πάρω από εδώ, λέει, θα σε κάνω χρυσό, θα σε βάλω στην κρεβατοκάμαρα. Ό,τι θες! Ό,τι θες, μαλάκα! Ό,τι θες! Και θα μου πεις τι γίνεται μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Και μετά εγώ θα σου φέρω και μπαλέτα. Παπαγαλίνες θα σου κάνουν προσωπικούς χορούς. Θα σε καλύψω με χρυσάφι. Θα σε πνίξω στο καραβούρι, ρε κουφάλα. Ό,τι θες, ό,τι θες, μαλάκα. Πάρε με από εδώ απλά, πάρε με από εδώ απλά, πάρε με από εδώ απλά. Τον παίρνει λοιπόν τον παπαγάρο που στυλίζεται στο πόδι του και στο πουλί του, γιατί το δεύτερο πόδι δεν υπήρχε. Και τον πάει στην κρεβατοκάμαρα. Φεύγει ταξίδι, του λέει, το νου σου, ρε μάλι. Μη στεναχωριέσαι. Τέλειωνε, γιατί περιμένει κόσμο στις γραμμές με το ανέκδοτο. Τέλειωνε το ανέκδοτο, άντε! Φεύγει, γυρίζει μετά από ένα μήνα, του λέει, τι έγινε. Πού να στα λέω, πού να στα λέω, μαλάκα, πού να στα λέω, πού να στα λέω! Για πες, ρε, τι έγινε. Έφυγες από το σπίτι και η γυναίκα σου έβαλε μέσα έναν ταυρατισμένο, έναν αθλητή. Αμά, λέει, θα την καθαρίσω, λέει, θα την καθαρίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μετά, και μετά, και μετά καθίζω.
Και μετά, και μετά. Μετά τη χάιδα με τα πόδια! Αμάν λέει, αμάν λέει, την πρόστιχη λέει, την πεταμένη λέει, την καθαρίζω! Και μετά. Και μετά, και μετά, έβαλε το χέρι του ανάμεσα στα πούτια τη! Αμάν, αμάν, και μετά, και μετά. Τη έβγαλε το ισόρουχο! Και μετά, μετά. Τη άνοιξε μετά το πουκάμισο και τη χάιδα με τα βυζιά! Και μετά, και μετά, άρχισε να βάζει δάχτυλα μέσα, καυτά και τα λοιπά! Και μετά, και μετά. Μετά δεν ξέρω! Μου σηκώθηκε και έπεσα! Περιμένει ακόμα ο Ιώβ στη γραμμή. Ναι! Έλα, Κουσταντίνε. Ήρωας, ήρωας. Στέλιο. Έχεις στα επόμενα τρία τηλεφωνήματα που θα κάνεις στην εκπομπή ένα bonus πεντάλεπτο δικό σου. Ναι. Γιατί περίμενες και άκουσες όλο το ανέκδοτο που είναι λίγο μικρότερο από την Οδύσσια. Εγώ θα πω ένα τρίο με παπαγάλο να πιο γρήγορο. Ρίχτω. Ακούς. Ναι. Βγαίνει πάλι μια νεόπλουτη, θέλω ένα παπαγάλο να μιλάει. Αλλά ο ίδιος ο πρόλογος, η παπαγάλη είναι πολύ ακριβή, λέει θέλω κάτι πιο οικονομικό. Ναι. Λέω ένα παπαγάλο, λέει δουλεύει σίκο ανοχής, λέει, και βρίζει λίγο, αλλά κατάλα, λέει, μιλάει κανονικά. Ναι. Α, θα το στρώσω εγώ, λέει, να χωρίζει. Πού σε λέει, σκέπασε το μένα σεντόνι στον δρόμο τώρα, μην βλέπει κανένα στον δρόμο και βρίζει. Ναι. Που θα πας, πήρε κρέμα, σε τον βγάλε το σεντόνι, θα αρχίσει, θα τα βρείτε. Λέει, καλά, καλά. Πηγαίνει στο σπίτι, αυτή είχε τρεις κόρες. Με το που βγάζει το σεντόνι, όπα λέει, καινούριο φουρδέλο με φέρανε, λέει. Ναι, ναι. Αμάνα αυτή είχαν τα ακούθηκε σε λέει, αυτός δεν πήρε από λόγια. Μπαίνουν μέσα οι κόρες της, όπα λέει, και τα τατιανάκια λέει καινούργια λέει, θα δουλέψει λέει το μαγαζί. Μεσημέρι τώρα φαγητό να κάνει, γυρνάει και ο άντρας από το μαγαζί, από τη δουλειά, αρχινά παπαγάλος, καινούργιο φουρδέλο, καινούργια πουτανάκια, καινούργια τσάτσα, αλλά και θα ανάγει σταθερή αξία λέει. Γεια σου Σερέ! Γεια! Κάτσε να μιλήσει για την παγκάτα, περίμενε. Ακούς. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω, έλα πάμε, πάμε. Παπαγάλος, συχάσαμε και τι θέλαμε να πούμε, δεν είπες να πούμε αύριο, έγινε κουστή, τα λέμε ρε φιλάτι, άτυγε. Έλα, πες το ρίχτο, σ' ακούω. Όχι, εντάξει, το έχασα όλο τον ουρμό, δεν πειράζει να έχω. Να σε βοηθήσουμε να το βρεις. Πρέπει να φύγω έτσι κι αλλιώς. Αγόρι μου. Έγινε και θα την τα λέμε. Να είσαι γερός. Έγινε γερός. Να είσαι γερός. Μπαίνετε στο zoomusu.gr, δεν ξέρω η εκπομπή της Παρασκευής, γιατί σας άρεσε τόσο πολύ. Λοιπόν, επειδή ήταν τελείως κουκουρούκου, θέλουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το πρωί θέλουμε να ψυχαγωγούμε. Όταν όμως μένεται αυτός ο πόλεμος εις βάρος του ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να κάνουμε χιούμορ. Όταν νιώθω ότι μου κλέβουν το πρωτάθλημα, αυτό που νομοτελειακά έπρεπε να πάρω, ακριβοδίκαια, αξιοκρατικά να πω, ως λέξεις έχω, δεν γίνεται να κάνω τα στραβά μάτια και να κάνουμε χαβαλέ. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Ό,τι απόφαση και να πάρουν, ό,τι απόφαση και να βγει, την Πέμπτη εγώ λέω θα βγει η απόφαση, ό,τι απόφαση και να πάρουν, είμαστε πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Είμαστε πιο συσπειρωμένοι από ποτέ. Κατάλαβαν όλοι τι γίνεται. Και να πω και κάτι. Αν νομίζετε, εσείς που θα πάρετε τις αποφάσεις, ότι τιμωρώντας παραδειγματικά τον ΠΑΟΚ, αυτό θα περάσει ντούκου, ότι εντάξει μωρέ δεν έγινε και τίποτα, πλανάστε. Πλάνιν ικτράν, είστε πάρα πάρα πολύ γελασμένοι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτή τη φορά ο κόσμος να μείνει απαθής, να παρακολουθήσει με απάθεια, να το δεχτεί μυρολατρικά αυτό που θα κάνετε. Διότι αυτή τη φορά πραγματικά κατάλαβαν όλοι ότι ήρθατε να μας κλέψετε το πρωτάθλημα. Τέλος. Οτιδήποτε άλλο ακούγεται, λέγεται επίσης το τελευταίο καιρό, θα σας πω εγώ τι θα γίνει, εγώ ξέρω τι θα γίνει με τις ποινές, ο καθένας. Ο κάθε δύστυχος να πουλήσει παπά ή τρομοκρατία ή ελπίδα. Προσέξτε, τι ακούτε. Ποιος είναι αυτός που σας τα λέει. Αυτός, 1-0. Καλημέρα, γεια σου Γιαννάρα μου, να είσαι γερός. Καλημέρα σε όλη την παράκια. Επειδή οι εκπομπές μαγειρικής είναι στη μόδα, ο Monster Chef Βαγγέλας θα μας διδάξει την πιο σύγχρονη μαγειρική. Καταρχήν λέει ρίχνουμε μια πρέζα αλάτι. Monster Chef λέει. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, καυγάξια Τζετζόγλου με δικηγόρο πάω. Ακούτε στο Τιμπουκτού. Η ΑΕΚ δεν είναι Ολυμπιακός. Αυτά στην R3. Ήταν εκεί ο φίλος μου ο Σάξο Γκίνας και ο Σταμπουλής. Ο Τάσος, εξαιρετικά παιδιά. Ρεπόρτερ πάω και έχω άποψη για τα παιδιά. Καλημέρα η Κώστα από Γερμανία, Στουτγκάρδη, σε 5-6 εβδομάδες. Σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πρωταθλητές. Ωε. Αυτό που λέμε συνέχεια. Δώσε πόνο, γεια σου Γιώργο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινωνία που μας ακούτε. Αυτό που λέμε όλες τις μέρες. Μαρελής, φέρε μέσα και τη λίστα να κληρώσουμε. Αυτό που λέμε από την αρχή και τώρα.
δεν υπάρχει καμία περίπτωση, καμία περίπτωση υποβιβασμού. Δηλαδή, μόνο και μόνο που λέω τη λέξη, κανένας δεν τολμάει, κανένας δεν τολμάει να βάλει αυτή την υπογραφή, γιατί δεν υπάρχει και λόγος φυσικά. Έτσι. Όσοι βγήκανε να πούνε έστω και να ξεστομίσουν την κουβέντα, σας είπα, είναι ένας τρόπος ωραίος να σε τρομοκρατήσουν, να πεις άμα θα φας μείον 9, αμάν ευτυχώς που γλιτώσαμε και τον υποβασμό. Δεν υπάρχει αυτό. Τι πρέπει να γίνει? Τέλεση του αγώνα με τον Ολυμπιακό και συνέχιση του αγώνα με την ΑΕΚ από εκεί που σταμάτησε. Να παιχτούν με σκορ 1-0 τα υπόλοιπα 6 λεπτά. Όλα τα υπόλοιπα είναι προσχεδιασμένα, είναι στημένα, εξυπηρετούν συμφέροντα. Ξεκάθαρο αυτό. Και βέβαια, λογικό, θα τιμωρηθεί ο Ιβάν Ζαβίδης για το ότι μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Όλο το υπόλοιπο απλά ήταν μια αφορμή. Μου λέει κάποιος, να, γιατί να βγει τον Μπουφάν. Βγήκε τον Μπουφάν και πέσαν όμως όλες οι μάσκες. Ξεμπροστιάστηκαν όλοι, κατάλαβαν, και οι τελευταίοι κατάλαβαν τι γίνεται. Μαέστρο μου, είσαι έτοιμος? Ανεβείτε όπου βρείτε. Sorry που δεν μπορέσαμε να σας βγάλουμε στον αέρα, αλλά έχει γίνει ένας πανικός έξω. Μπλοκάρουν τα κέντρα, σουξουμούξου και τον Ατάλο. Καταλαβαίνετε. Έχουμε και λέμε. Μαέστρο, θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 77 για να δώσουμε τις κρεατούμπες. Το 39. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα, Χριστογιώση. Θέλω να απαντήσεις με ειλικρίνα, με κοιτάξεις με αυτό το βλοσιρό ύφος πίνοντας το φραπέσο ακόμα και μείον 17, γι' αυτό σε συμπαθώ και σε εκτιμώ. Το 39 το είπες επειδή υπήρχε κάποιος λόγος συμβολικός ή απλά βαριώσουν, φίλε? Σκυλό βαριώσουν και είπες, ας πω ένα νούμερο, μου φύγει η υποχρέωση. Το δεύτερο. Ήμουν αβέβαιος, φίλε. Ήμουν αβέβαιος. Είσαι ξεκάθαρος. Με σοκάρει αυτή η απάντηση, γιατί νόμιζα θα μου πεις, να, είναι ημερομηνία γέννησης, ξέρω εγώ, ή έχω το 3 και το 9 που κάνουν, να πούμε, αυτό το άρθισμα και τέτοια. Τίποτα. Απλά βαριόμουν. Είπα τον πρώτο που μου ήρθε το κεφάλι. Λοιπόν, το 39. Και πρόσεξε τώρα, από τα δικά σου χυλάκια κρέμεται ένας άνθρωπος αν θα φάει ένα μήνα ή όχι. Τώρα δηλαδή τι, θα σου πω τι θα γίνει. 76 θα σε βρίζουνε και ένας θα λέει μπράβο, γεια στο στόμα σου αγόρι μου, λεβέντη μου. Αυτό συμβαίνει τώρα. Είναι 77 τα ονόματα. Οι 76 τρως πινελίκη τώρα που θα ακούσουν το όνομα του αλλονού και θα πούνε ρε την κουφάλα δεν με είπε. Λοιπόν, τυχερός άντρας σήμερα. Ο κύριος Τσιούγκας Γιάννης. Τσιούγκας Γιάννης σε 0-10. Φίλε, ακούστε με κι εσείς που κερδίσατε χθες τα κρέατα στο κρεοπωλείο Μιχάλης. Θέλω να σας πω το εξής. Θα πάτε μέχρι την Παρασκευή, μετά γιοκ. Μετά πίζουν αλλά ελπίζουν. Έχουν τρέλα μετά. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν προλαβαίνουν. Θα πάτε και στο Μιχάλη και στον Άγγελο μέχρι την Παρασκευή. Τώρα μέσα στη βδομάδα όσοι κερδίσατε. Εντάξει λοιπόν. Εντάξει λοιπόν. Γεια σου Ιβώνη. Με τις τουρτάρες σου, με τις σουρεκάρες σου. Γεια σου Ιβώνη μου. Καλλιτέχνηδα. Δεν υπάρχει το κορίτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Με βοτάνη θα φύγω. Με καρδαμίλη. Φίλος. Εκλεκτός. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Δεν παίξαμε αντίστροφη μέτρηση. Έχουμε τραπέζια για να παίξουμε αύριο. Τι λέμε εδώ και πολλές εβδομάδες. Τι λέμε συνέχεια. Τι λέμε εδώ και εβδομάδες! Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας καλά ρεμάλια. Αυτό. Α! Ναι! Τι θα κάνεις άμα καταδικαστεί! Τι! Θα σκοτωθώ! Να σου φέρω ένα μαντολίνο! Λαδόκολα. Αυτό, έτσι θα φύγουμε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας, υπέροχα εδέσματα απέναντι από το Μασούτη στην Ελευθερία 705-750. Φυσικά Χαλβάς Λουκάς, κορυφαία ποιότητα. Έτσι, η γεύση αυθεντική όπως παλιά από την πόλη. Βεβαίως καλό αλόι με μύρτιλο. 2312-200-500 και μια φορά και έναν καιρό κατασκήνωση για τα παιδάκια σας, υπέροχη. Εκεί στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. 25-67-88 και Αριστοτέλος 22. Ζούμου σου λέμε! Μπαίνετε στο zoomusu.gr, είναι το site μας, εκεί μέσα τα ηχητικά μας, τα τραγουδάκια μας, οι εκπομπές φυσικά ηχογραφημένες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός. Bye, 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 bye!